Οπαλάκια. Καθίστε αναπαυτικά σε λίγο. Ξεκινάει το 21ο κεφάλαιο του Harry Potter και του τάγματος του Φοίνικα. Κοινός έπος. Τι κάνετε? Πώς είσαστε? Μαντέψτε ποιος διαβάζει πάλι. Η Λίτσα για το σχολείο της. Τι κάνετε? Πώς είναι ο background ήχος? Ελπίζω να είναι καλός. Να προχωρήσω. Καλός πρέπει να είναι λογικά. Okay. Πώς είστε? Τι κάνετε? Are you ready? Yes. I think we are. Λοιπόν, μόλις περάσουν τα μεσάνυχτα, θα πούμε καλό μήνα και καλή πρωταπριά στα τρολάκια. Λοιπόν, εγώ βέβαια το sub go το έχω βάλει από τώρα γιατί είμαι έξυπνος. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν. Τι λέει? Περιμένω να έρθει ο Λάζαρος από τη δουλειά να δω αν θα είναι πάλι σαν την τρελή. Ο Λάζαρος θα είναι σαν την τρελή. Okay. Υπομονή, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή στη χώρα του Κούλι είναι τρελή. Η ζωή. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Έπος. Είμαι έτοιμος. Α, μισό λεπτό πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να δω πόσες σελίδες είναι το 21ο κεφάλαιο. 406. Μισό λεπτό. 406. 426. 20 σελίδες. Το έχουμε. Χαλαρά. Λοιπόν, ξεκινά. 20 σελιδούλες. Όλα καλά. Προχωράμε δυναμικά. Δεν θυμάμαι καν που έχουμε μείνει. Θα μας το θυμίσει η Rowling. 21ο κεφάλαιο. Το μάτι του φιδιού. Μισό λεπτό. Να τοποθετήσω λίγο τα παράθυρα μου εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Και το ποντικάκι μου εκεί που πρέπει. Ωραία. Α, στο Hagrid είχαμε μείνει. Σωστά. Το μάτι του φιδιού. Την Κυριακή το πρωί η Ερμιόνη πήγε ξανά στο σπιτάκι του Hagrid, χώνοντας τα πόδια της στο χιόνι που είχε φτάσει το μισό μέτρο. Ο Χάρη και ο Ρον ήθελαν να πάνε μαζί της, αλλά είχαν ένα βουνό εργασιών να αντιμετωπίσουν. Έτσι παρέμειναν με μισή καρδιά στο εντευκτήριο. Είχαμε μείνει που τους έλεγε την ιστορία με τους γίγαντες κτλ. Με το ζόρι πάσχιζαν να αγνοήσουν τις χαρούμενες φωνές που ακουγόταν από το πάρκο, όπου τα άλλα παιδιά διασκέδαζαν κάνοντας έλκυθρο και πατινά στην παγωμένη λίμνη και το χειρότερο, μαγεύοντας χιονόμπαλες με τις οποίες χτυπούσαν τα παράθυρα του πύργου του Γκρίφιντορ. Τι ωραία που γράφει. «Ωχ!» ξεφύσεξε ο Ρον που είχε χάσει την υπομονή του και ξεπρόβαλε στο παράθυρο. «Είμαι επιμελητής και όποιος ξαναρίξει χιονιές στο... Ωχ!» τραβήχτηκε αμέσως μέσα. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο χιόνι. «Ο Φρέντ και ο Τζόρτζ», είπε καθώς έκλεινε νευριασμένο στο παράθυρο. «Τα βλήματα!» Η Ερμιόνη γύρισε από το σπιτάκι του Χάγκριτ λίγο πριν από το μεσημεριανό φαγητό. Έτρεμε ολόκληρη από το κρύο και ο μανδύας της ήταν μουσκεμα ως τα γόνατα. «Λοιπόν», ρώτησε ο Ρόν μόλις μπήκε, «προγραμμάτισες τα μαθήματά του?» «Ποια η Ερμιόνη?» «Α, για να δούμε». «Ωπ, καλησπέρα σας». «Γεια σας, τι κάνετε?»
Πώς είστε? Εγώ χαλαρός ήδη. Έχω ανάψει ένα στικάκι, όπως πάντα, στα SMS streams. Και επειδή έχω χαλαρώσει, έχω λίγο ακόμα καφέ. Τι κάνετε? Είμαι ήδη χαλαρός. Ελπίζω να χαλαρώσει και εσύ μαζί μου. Είμαστε στο 21ο κεφάλαιο. Καθίστε. Χαλάρωστε. Προσπάθησα, είπε άκεφα η κοπέλα καθώς ρίχνονταν σε μια καρέκλα δίπλα στο Χάρη. Έβγαλε το ραβδί της και έκανε μια περίπλοκη κίνηση. Ζεστός αέρας ξεχύθηκε από τη μύτη του. Κατόπιν σημάδεψε το μανδύα της που άρχισε να βγάζει ατμούς καθώς στέγνωνε. Έκανε το ραβδί πιστολάκι δηλαδή. Καταπληκτικό. Ω, καλώς όλα τα καλά παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είστε εδώ. Δεν μπορώ να πιστέψω που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είστε εδώ. Όλα γελάει αυτό το κορίτσι. Πού να την γαργαλίσεις κιόλας. Συνεχίζω γιατί δεν φορά το σκούφο μου σήμερα. Σήμερα έχει ζέστη. Αυτές τις μέρες έχει ζέστη. Δεν φοράμε σκούφο. Η μάγη είναι και οικολόγη. Συμφωνώ. Το σκούφο με τη μαγική κονκάρδα. Έλειπε όταν πήγα. Χτυπούσα την πόρτα μισή ώρα τουλάχιστον. Και ύστερα εμφανίστηκε από το απαγορευμένο δάσος. Ο Χάρη άφησε έναν αναστεναγμό. Το απαγορευμένο δάσος ήταν γεμάτο με κάθε λογής πλάσματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την απόλυση του Χάγκριντ. Πήγε να μαζέψει πλάσματα. Κλέψου. Όχι κυπριακά. Πλάκα κάνω. Αγαπάμε τα κυπριακά. Είναι πιο εγκύτερα στην αρχαία ελληνική. Τι κρύβει εκεί, σου είπε? Όχι, αποκρίθηκε η Ερμιόνη που είχε πια απελπιστεί. Λέει ότι μας το φυλάει για έκπληξη. Προσπάθησα να του εξηγήσω για την Άμπριτς, μα δεν καταλαβαίνει. Λέει ότι κανένας λογικός άνθρωπος στον κόσμο δεν θα προτιμούσε να μελετήσει τα κνάρλ αντί για τις χήμερες. Δεν πιστεύω πως έχει χήμερες, πρόσθεσε αμέσως βλέποντας το τρομαγμένο ύφος του Χάρη και του Ρόν. Όχι, όχι. Εξηγήστε λίγο στο Λάτζας τι παίζει και τι κάνουμε εδώ. Θέλω να διαβάσω λίγο τη σελίδα αυτή. Εξηγήστε το, εξηγήστε το. Εξηγήστε το. Και ότι αυτό που έκανε είναι ένα από τα τρία. Ένα από τα τρία για μπαν στα SMR streams. Πείτε το, πείτε το. Όχι βέβαια ότι δεν έχει προσπαθήσει να αποκτήσει, αλλά όπως είπε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις αυγά. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές του είπα να ακολουθήσει το πρόγραμμα της Grumbly Plank. Ειλικρινά, δεν νομίζω πως άκουσε ούτε τα μισά από αυτά που του έλεγα. Ήταν σε παράξενη ψυχική διάθεση και πάλι δεν μου είπε που τραυματίστηκε. Γράψε, γράψε, γράψε. Όχι, όχι. Όχι, όχι με το δάχτυλο. Εξήγησε στον άνθρωπο τι κάνουμε εδώ. Είμαστε το πρώτο και μοναδικό ASMR κανάλι σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Έχω φτύσει αίμα για αυτό το πράγμα. Αίμα. Πείτε το, πείτε το. Όχι με το δάχτυλο, έτσι. Εξηγήστε το. Με πολλά λογάκια, με πολλά. Ωραία. Πάμε, ναι.
Περίμενε. Στις χήμερες. Ωραία, πρόσεξε. Ειλικρινά, δεν νομίζω πως άκουσε ούτε τα μισά από αυτά που του έλεγα. Ήταν σε παράξενη ψυχική διάθεση και πάλι δεν μου είπε πού τραυματίστηκε. Την επόμενη μέρα, η επανεμφάνιση του Χάγκριντ στο τραπέζι του πρωινού δεν χαιρετίστηκε με τον ίδιο ενθουσιασμό από όλους τους μαθητές. Άλλοι, όπως ο Φρέντ, ο Τζόρτζ και ο Λί, πήδηξαν από τη χαρά τους και έτρεξαν στο διάδρομο ανάμεσα στα τραπέζια του Γκρίφιντορ και του Χάφλπαφλ να σφίξουν τη χερούκλα του Χάγκριντ. Άλλοι πάλι, όπως η Παρβάτη και η Λάβεντερ, αντάλλαξαν μελαγχολικά βλέμματα και κούνησαν τα κεφάλια τους. Ο Χάρη ήξερε ότι πολλά παιδιά προτιμούσαν τα μαθήματα της Γκράμπλι Πλάνκ. Το χειρότερο όμως ήταν πως μια αδύναμη αλλά αντικειμενική φωνούλα του έλεγε μέσα του πως είχαν δίκιο. Η αντίληψη της Γκράμπλι Πλάνκ για ένα ενδιαφέρον μάθημα δεν συμπεριλάμβανε το ρίσκο να κοπεί κανένα κεφάλι. Έτσι, την Τρίτη, ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν ένα κακό προαίσθημα καθώς πήγαιναν στο μάθημα του Χάγκριντ ντυμένοι με χοντρά ρούχα για να προστατευθούν από την παγωνιά. Ο Χάρη δεν ανησυχούσε μόνο για το αντικείμενο του μαθήματος που επέλεξε ο Χάγκριντ, αλλά και για το πώς θα αντιδρούσε η υπόλοιπη τάξη, ειδικά ο Μαλφόη και η παρέα του, αν ήταν μπροστά η Άμπριτς. Δεν το έκανα από κακία, εγώ το ξέρω, γι' αυτό ούτε εκνευρίστηκα ούτε τίποτα, το έκανε από άγνοια, από άγνοια. Πώς το λέγανε παλιά οι Boxholics, θα το λέμε ανίδεο, ανίδεο, έτσι το λέμε, ανίδεο, καταλαβαίνεις, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, προχωράμε. Άρα λοιπόν ξεκινάνε τα μαθήματα του Hagrid, εδώ έχουμε μείνει. Ωστόσο, δεν φαινόταν πουθενά η μεγάλη επιθεωρήτρια, καθώς με κόπο βάδιζαν μέσα στο χιόνι για να πάνε στο Χάγκριντ, που τους περίμενε στην άκρη του απαγορευμένου δάσους. Ο φίλος τους παρουσίαζε ένα θέαμα ανησυχητικό. Οι μόλοπες, που ήταν μελανή τη νύχτα του Σαββάτου, είχαν πάρει μια πρασινοκίτρινη απόχρωση και μερικά κοψίματα αιμορραγούσαν ακόμη. Ω, καταπληκτικό. Ο Χάρη δεν το καταλάβαινε αυτό. Μήπως το πλάσμα που σακάτεψε το Χάγκριντ είχε κάποιο δηλητήριο το οποίο εμπόδιζε να κλείσουν οι πληγές που προκαλούσε. Για να ολοκληρωθεί θα ρίξει η απελπιστική εικόνα, ο Χάγκριντ είχε φορτωμένο στο νόμο του κάτι που έμοιαζε με μισή ψόφια γελάδα. What? Για να δούμε. Λοιπόν, προχωράμε. Όχι εδώ, εδώ. Μισή ψόφια για Ελλάδα. «Σήμερα θα κάνουμε μάθημα στο δάσος», φώναξε πρόσχαρα ο Χάγκριντ στους μαθητές που πλησίαζαν, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού τα σκοτεινά δέντρα πίσω του. «Είναι περισσότερο προφυλαγμένα εκεί και άλλωστε προτιμούν το σκοτάδι». «Ωχ, προτιμούν το σκοτάδι», τι έφερε πάλι ο Χάγκριντ. Κατέβα στην ποιότητα. Βάλε τελευταία ποιότητα. Βάλε την πιο μικρή ποιότητα να μ' ακούς. Α, πρόσεξε. Στην τελευταία ποιότητα κάτω-κάτω αλλοιώνεται και ο ήχος. Οπότε μη βάλεις την τελευταία, βάλε την προτελευταία. Καταλαβαίνεις. Εγγνώμη μου.
Ο Χάρη άκουσε τον Μαλφόη να ρωτάει τον Γκράμπε και τον Γκόιλ με αυστηρή φωνή, πως τόσο πρόδιδε ελαφρώς πανικό. «Ποια προτιμούν το σκοτάδι, ακούσατε?» Θυμήθηκε τη μοναδική φορά που μπήκε ο Μαλφόη στο απαγορευμένο δάσος. Ούτε και τότε φάνηκε ιδιαίτερα γενναίος. Ο Χάρη χαμογέλασε μέσα του. Μετά τον αγώνα του Quidditch, οτιδήποτε αναστάτωνε το Μαλφόη του προκαλούσε απέραντη ευχαρίστηση. «Θα συμβεί, μωρέ, να σου πω κάτι. Καμιά φορά, να ξέρεις, κάνει κόλπα το Twitch αναπεριοχή, δηλαδή μπορεί, τι να σου πω τώρα, η νότιος Ελλάδα να είναι χάλια, ξέρω εγώ, στο Twitch και η βόρειος Ελλάδα να είναι κανονικά». Ό,τι σου λέω για το Twitch είναι αλήθεια καρατσακαρισμένη. Προχωράμε. Στο λέω. Κάνουν maintenance. Όλα τα πράγματα στο ίντερνετ θέλουν maintenance, κάνουν patch, κάνουν updates, κάνουν. Το Steam, ας πούμε, κάνει κάθε τρίτη βράδυ το Steam κλείνει για 5, 7, 10 λεπτά. Κάνουν patch, κάνουν maintenance. Το ήξερες, για το Steam. Το Steam. Άρα τον Λάζαρο θα σου πει. Θα το ξέρει. Πού είχα μείνει. Απαγορευμένο δάσος. Καταπληκτικό. «Έτοιμοι?» ρώτησε χαρούμενο ο Χάγκριντ, κοιτάζοντας τα παιδιά γύρω του. «Είχα σχεδιάσει αυτή την εκδρομή στο δάσος για το 5ο έτος σας. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να τα δείτε στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα πλάσματα που θα μελετήσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σπάνια. Νομίζω πως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στη Βρετανία που κατάφερε να τα εκπαιδεύσει». «Σίγουρα είναι εκπαιδευμένα?» ρώτησε ο Μαλφόη με φωνή που τώρα πρόδιδε έντονα σημάδια πανικού. «Δεν θα είναι η πρώτη φορά που φέρνεις επικίνδυνα πλάσματα στην τάξη». Ο Φρόστη, σωστός. Οι Σλίδεριν συμφώνησαν, μουρμουρίζοντας, και μερικοί του Γκρίφιντορ φάνηκαν να βρίσκουν λογικές τις επιφυλάξεις του Μαλφόη. «Και βέβαια είναι εκπαιδευμένα», κατσόφιασε ο Χάγκριντ και βόλεψε καλύτερα το κουφάρι της αγελάδας στον νόμο του. «Τότε ποιος τραπατσάριζε τα μούτρα σου?» ζήτησε να μάθει ο Μαλφόη. «Να κοιτάς τη δουλειά σου», απάντησε θυμωμένος ο Χάγκριντ. «Και τώρα, αν δεν έχετε άλλες ανόητες ερωτήσεις, ακολουθήστε με». Έκανε μεταβολή και μπήκε στο δάσος. Κανένας δεν φαινόταν πρόθυμος να τον ακολουθήσει. Ο Χάρη λοξοκοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη που αναστέναξαν, αλλά έγναψαν καταφατικά. Και οι τρεις μαζί ακολούθησαν τον Χάγκριντ, πρώτη από όλη την τάξη. Έπως. Ωραία, ξεκινήσαμε νωρίς τα Redeem σήμερα. Εντάξει, νωρίς. Τι νωρίς? Τι ώρα είναι? 20 λεπτά. Καλά είναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρώτο Redeem που είναι από τα αγαπημένα μου, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ για το Redeem. Υπενθυμίζω. Αύριο το βράδυ, δηλαδή... Βασικά, αύριο το βράδυ μετά το stream. Ουσιαστικά, τα μεσάνυχτα, ας πούμε. Μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη
θα έχω ήδη έτοιμη τη φωτογραφία. Θα προστάρω τη φωτογραφία στο Instagram, θαυμαστικό Instagram, το οποίο θα λέει για το giveaway και θα είναι με πόντους. Θα βάλουμε redeem με πόντους. Πιστεύω ότι 6.000 είναι καλά και θα κρατήσει μέχρι 30 Απριλίου. Μαζεύεις 6.000 μέχρι τις 30 Απριλίου άνετα. Άνετα. Μπορείς να το γράψεις και εσύ αν θέλεις. Θαυμαστικό Instagram. Νομίζω το έχω βάλει για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το redeem. Το βατσοαχάκι. Easy. Θέλεις τώρα κατευθείαν στο καπάκι ή θα σε διαβάσουμε καμιά σελίδα δουλειά πρώτα? Τι θέλεις? Ό,τι θέλεις εσύ. Τι προτιμάς? Νομίζω λέει μόλις τα έφτασα. Οκ. Ενδιαφέρον αυτό. Σου είπα, ο διαγωνισμός θα λήξει 30 Απριλίου. Οπότε είναι πάρα πολύ άνετα. Καταπληκτικό. Εσείς είστε καταπληκτικοί.
Λίτσα. Λίτσα, διαβάζουμε καμιά σελίδουλα και μετά Messenger για τη Λίτσα. Okay. Προχωράμε. Ωραία. Έτσι με βολεύει καλύτερα και εμένα. Θέλω να υπάρχει ποικιλία. Ευχαριστούμε που σας άρεσε το βατραχάκι. Πού είχα μείνει? Α, ναι, εδώ. Το βάλα για να τα ακούσω ο Λάζος, του κάνει εντύπωση το βατραχάκι. Ωραία, σε... θα διαβάσω μια μισή σελίδα και θα το κάνω. Να φορείς ακουστικά όμως. Όχι μόνο, εντάξει, ό,τι θέλετε. Ό,τι σας βολεύει. Πού είχα μείνει? Εδώ. Περπάτησαν γύρω στα 10 λεπτά και έφτασαν σε ένα σημείο με τόσο πυκνή βλάστηση που με δυσκολία δεν περνούσε το φως της φλουριάς των δέντρων, ενώ στο έδαφος δεν υπήρχε ίχνος χιονιού. Ο Χάγκριτ έριξε στο χώμα την αγελάδα με ένα γρύλισμα, οπισθοχώρησε και γύρισε προς το μέρος των παιδιών. Τα περισσότερα προχωρούσαν κλεφτά από δέντρο σε δέντρο, ενώ κοίταζαν φοβισμένα γύρω τους, σαν να περίμεναν επίθεση από στιγμή σε στιγμή. Φοβερό. Present. Where is the present? I don't understand. I can start out. Καλά έκανε. I am present. I am Groot. Please don't sue me if I don't sub. You can donate. I don't know. 20 euros and don't sub for the rest of the summer. Maybe. A little bit. We'll see. Whatever you want, my friend. Thank you very much for being here. Είχαμε μείνει στο απαγορευμένο δάσος του Hagrid. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, να είσαι καλά. Ελάτε, μαζευτείτε γύρω μου, τους ενθάρρυνε ο Hagrid. Γενικά τα τραβάει η μυρωδιά του κρέατος, αλλά θα τα φωνάξω γιατί τους αρέσει να ξέρουν πως είμαι εγώ. Θεούλης, θεούλης, τέλειος. Θεός. For English, press 9. 14 μήνες ερθύριο. Καταπληκτικό. Έπος, έπος. Επικό έπος. Η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκεσαι στη χώρα του Κούλι. Είναι λίγο δύσκολο να τον έχει, σε καταλαβαίνω. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άνθρωπο τίμιο, ειλικρινή, ευδιάθετο και που ποτέ δεν θα γκρινιάξει, άρα ό,τι είπα πριν είναι όλα τα αντίθετα από μένα, κάνε φόλ του κοντζόνι. Προχωράμε. Όχι, ειλικρινής είμαι. Όλα τα άλλα δεν είμαι. Πού είχα μείνει? Α, ναι. Γύρισε, τίναξε το δάσι, τριχοκεφάλι του και να διώξει τα μαλλιά από τα μάτια του και έβγαλε μία αλόκοτη στριγκιά κραυγή που αντιλάλησε ανάμεσα στα δέντρα σαν κάλεσμα κάποιου τερατώδου σπουλιού. Κανένας δεν γέλασε. Οι περισσότεροι είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους από την τρομάρα τους. Ο Χάγκριτ έβγαλε πάλι την ίδια διαπεραστική κραυγή. Πέρασε ένα λεπτό. Τα παιδιά έριχναν κλεφτές ματιές πίσω τους και ανάμεσα στα δέντρα, προσπαθώντας να διακρίνουν αυτό που θα ερχόταν. Και τότε, καθώς ο Χάγκριτ τίναζε για τρίτη φορά το κεφάλι και φούσκωνε το πελώριο στήθος του, ο Χάρι σκούντισε το ρόν και του έδειξε το σκοτεινό κενό ανάμεσα σε δύο ροζιασμένα έλατα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Για να δούμε τι μαγικό πλάσμα έφερε πάλι ο Hagrid. Φρίκι. Είστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι θα πέσει τρελή περιγραφή τώρα. Ετοιμάσου.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου βασικά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Όπως ξέρεις, τα βιβλία, όπως η ανθρώπινη γνώση, είναι άπειρα. Θα δούμε. Ένα ζευγάρι κάτασπρα λαμπερά μάτια χωρίς ήριδα ξεπρόβαλαν μέσα από το μισοσκόταδο και λίγες στιγμές αργότερα εμφανίστηκε το δρακοντοειδές κεφάλι, ο λαιμός και το σκελετωμένο σώμα ενός τεράστιου μαύρου φτερωτού αλόγου. Κοίταξε για λίγο τα παιδιά, ταλαντεύοντας ελαφρώς τη μακριά μαύρη ουρά του, και έπειτα έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να ξεσκίζει τις άρκες της αγελάδας με τα μεγάλα μυτερά δόντια του. Καλώστε. Καλώστε, καλά παιδιά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Πολύ καλή περιγραφή. Για να δούμε πώς λέγονται αυτά τα πλάσματα. Ένα κύμα απέραντης ανακούφισης πλημμύρισε το χάρι. Επιτέλους, υπήρχε απόδειξη ότι αυτά τα πλάσματα δεν ήταν γέννημα της φαντασίας του, ήταν αληθινά. Τα έβλεπε και ο Χάγκριντ. Κοίταξε ερωτηματικά το Ρον, αλλά εκείνος έψαχνε ανάμεσα στα δέντρα και λίγες στιγμές αργότερα ψιθύρισε. «Μα γιατί δεν τα ξαναφωνάζει ο Χάγκριντ?» Ευχαριστούμε για το σώμα. Αν δεν υπήρχε η Φανή, η RSGR δηλαδή, αυτό το stream δεν θα υπήρχε. Θα μου πεις πριν τις 13 Φεβρουαρίου, 13 νομίζω, 2023, τι έκανες? Έφτυνα αίμα. Αυτό έκανα. Κατάλαβες? Αυτό. Τα περισσότερα παιδιά είχαν την ίδια απορριμμένη έκφραση, ανάμεικτη με ανησυχία, και κοιτούσαν οπουδήποτε αλλού εκτός από το άλογο μπροστά τους. Μόνο δύο άτομα τα έβλεπαν. Ένα αδύνατο αγόρι από το Σλίδεριν που στεκόταν πίσω ακριβώς από τον Γκόιλ και παρακολουθούσε με απέχθεια το άλογο να τρώει, και ο Νέβιλ. Και ο Νέβιλ που τα μάτια του ακολουθούσαν τις ταλαντεύσεις της μακριάς μαύρης ουράς. «Α, έρχεται κι άλλο», καμάρωσε ο Χάγκριντ. Την ίδια στιγμή ένα δεύτερο μαύρο άλογο ξεπρόβαλε ανάμεσα από τα δέντρα. Δίπλωσε σφιχτά στο σώμα τα δερμάτινα φτερά του και έσκυψε να φάει κρέας. «Και τώρα, σηκώστε τα χέρια σας όσοι τα βλέπετε». Ο Χάρη σήκωσε το χέρι του πανευτυχής που λύθηκε επιτέλους το μυστήριο των αλόγων. Ο Χάγκριντ έγνεψε. «Το ξέρα ότι θα τα δεις, Χάρη», είπε σοβαρά. «Και εσύ, Νέβιλε, και...» «Συγγνώμη», έκανε ειρωνικά ο Μαλφόι, «μα τι ακριβώς πρέπει να δούμε?» Αντί για απάντηση, ο Χάγκριντ έδειξε το κουφάρι στο χώμα. Κοίταξαν όλα τα παιδιά για λίγες στιγμές και ύστερα από πολλούς ακούστηκαν πνιχτές κραυγές, ενώ η Παρβάτη έβγαλε μια στριγλιά. Ο Χάρη κατάλαβε αμέσως το λόγο. Σίγουρα ήταν ανεξήγητο το θέαμα των σαρκών που ξεκόλαγαν από τα κόκαλα και εξαφανίζονταν ως διαμαγείας. «Ποιος το κάνει?» ρώτησε τρομοκρατημένη η Παρβάτη και κρύφτηκε πίσω από το πιο κοντινό δέντρο. «Ποιος τρώει?» «Τα Θέστραλ», απάντησε με καμάριο Χάγκριντ, και η Ερμιόνη άφησε ένα σιγανό επιφώνημα σαν να κατάλαβε τι εννοούσε. «Το Hogwarts έχει ολάκερο κοπάδι και τώρα ποιος ξέρει να μας πει?» «Μα είναι πάρα πολύ γρουσούζικα», πετάχτηκε τρομαγμένη η Παρβάτη. «Λένε πως φέρουν αμέτρητες συμφορές στους ανθρώπους που τα βλέπουν. Η καθηγήτρια τρελώνει, είπε κάποτε...» «Όχι, όχι, όχι», χαμογέλασε ο Χάγκριντ. «Αυτά είναι ανόητες προλήψεις. Δεν είναι γρουσούζικα, είναι πανέξυπνα και χρήσιμα. Φυσικά, τούτα εδώ δεν σκοτώνονται στη δουλειά, σέρνουν μόνο τις άμαξες του σχολείου.
εκτός αν έχει να κάνει ο Ντάμπλντορ κανένα μακρινό ταξίδι και δεν θέλει να διακτηνιστεί. Α, να κι άλλο ένα ζευγάρι. Δύο ακόμη άλογα εμφανίστηκαν αθόρυβα ανάμεσα από τα δέντρα. Το ένα μάλιστα πέρασε τόσο κοντά από την Παρβάτη που εκείνη ανατρίχιασε και κόλλησε στον κορμό του δέντρου λέγοντας «Θαρώ, κάτι ένιωσα, θαρώ, είναι κοντά μου». «Μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξει», είπε υπομονετικά ο Χάγκριτ. «Και τώρα ποιος ξέρει να μου πει γιατί ορισμένοι από εσάς τα βλέπουν, ενώ άλλοι όχι». Η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι της. Αφού είναι φυτό, πάντα σηκώνει το χέρι της. «Hydrate». «Δεν θα κάνω μόνο hydrate, θα κάνω και το redeem της λίτσας». «Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πολύ για το hydrate». Καλώς ήρθατε. Μην ξεχνάτε, βρίσκεστε στο πρώτο και μοναδικό ελληνικό ASMR σε όλο τον κόσμο στο Twitch. Εάν έχεις κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό που έχει ή δεν έχει Twitch και του αρέσει το ASMR ή η λογοτεχνία ή τα βιβλία ή να χαλαρώνει με ήχους, με μουσικίδα, και ο ήχος μουσική είναι και η μουσική ήχος είναι, τι λέω. Λοιπόν, δείξε αυτό το κανάλι στο φίλο σου ή στη φίλη σου. Αξίζει. Γεια σου, Ρίπερ. Ευχαριστούμε που ήρθατε να απολαύσετε Harry Potter. Έλα να στηρίξεις αυτό που κάνουμε. Είναι μοναδικό και το έχουμε κάνει με αίμα, με αίμα. Όλο για αίμα μιλάω σήμερα. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το ριντί? Οπ, καλώς τα καλά παιδιά. Πολύ χαίρομαι που ήρθες. Θα μπορούσες άνετα. Τι λέει? What? Μισό λεπτό. Θα μπορούσες άνετα να ήσουν ο Double Door. Τι λέει, Θεέ μου? Τι φοβερό κοπλιμέντο ήταν αυτό. Τελικά τα κατάφερα να έρθω. Ωραία. Σας θέλουμε εδώ σας θέλουμε εδώ σίγουρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αλλά γενικά εγώ θα επιθυμούσα να έρχεστε, αγαπητή κυρία Αγγελική Δεσποινή, συγγνώμη. Λοιπόν, το redeem που ζήτησε η φίλη μας η Λίτσα ήταν ένα mason jar. Το mason jar είναι αυτό. Είναι εδώ ο Λάζαρος. Αυτό, σε αυτό εδώ το βάζω. Είναι ένα βάζο που βάζει μαρμελάδα. Ωραία, πάμε. Μισό λεπτό. Πού είχα μείνει? Δεν ξέρω. Αλλά αντί για μαρμελάδα, πώς θα κάνεις και αυτό?
Ο Άλεξ βιάζεται. Θέλει να φύγει να πάει κάπου. Άλεξ, θέλεις να το κάνουμε τώρα στο καπάκι ή... Να διαβάσω άλλη μια μισή σελίδα και να... Τι θέλεις? Σουμπρίμπο, τι κάνεις? Ο Άλεξ είναι εδώ. Μετά, έγινε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ο ήχος μου είναι εντάξει. Για να τσεκάρω λίγο. Πρέπει να τα τσεκάρουμε όλα αυτά. Ωραία, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είστε εδώ. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, κάποιος θα μου έλεγε, μην το λες. Εγώ θα το πω, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι ο χαρακτήρας που είμαι. Εγώ έχω αυτό το stream. Εγώ αποφασίζω τι θα πω και τι θα πω. Θα πάντα κι εσύ έτσι να κάνεις τη ζωή σου. Να κάνεις αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου. Τώρα που είμαστε 14-15 άτομα, δεν είμαστε πολλοί. Αλλά εσείς που είστε εδώ, θέλω να ξέρετε κάτι. Αυτά που λέω είναι αλήθεια. Το 2023, όπως ξέρετε, έκανα 300 streams. Μέσα σε αυτά τα 300 streams, τα μισά, τα 150 δηλαδή, ήταν ASMR. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, από τα 150 ASMR streams, το 80% αυτών των streams ήταν με 3-4-5 άτομα. Κάτι έχουμε καταφέρει. Θα σας πω κάτι. Και γιατί σας τη λέω αυτήν την ιστορία? Δεν σας τη λέω αυτήν την ιστορία ούτε για να πω ότι επέρομαι ούτε τίποτα, γιατί από αυτό θέλω να βγάλετε και να βγάλουμε όλοι μαζί ένα συμπέρασμα. Κάθε βράδυ όταν έκλεινα το stream έλεγα θα το σταματήσω και δεν θα ξανακάνω ποτέ ASMR streams, και κάθε μέρα την άλλη μέρα το πρωί έλεγα όχι, θα το αγαπήσω γιατί το αγαπώ. Δεν ξέρω πως το έκανα αυτό. Δεν ξέρω. Ελπίζω να σας δίνει ο καλός Θεός δύναμη, ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλος ή οποιοδήποτε άλλη ή οποιοδήποτε άλλο. Εσείς πιστεύετε αυτή τη δύναμη να προσπαθείτε
να συνεχίζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τέλειο, φίλε. Εσύ είσαι τέλειος. Και η ακουίλα είναι τέλεια. Θέλω να σώσω την ακουίλα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Και ξέρεις τι μου έδινε δύναμη και το βάλουσα και τον πάλευα ακόμα. Γράψα μου, φυσικά. Καλησπέρα, Τσατάρα. Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα, καλό παιδί. Θα γίνουν όλοι shout out με τη σειρά. Ακουίλα και μετά να σου σύρω. Ακουίλα, κάτσε να πω για την ακουίλα και θα έρθω σε ένα πρίμπο. Ακουίλα is a very good, polite and sweet person. She is from Spain and she loves Greek mythology, grammar, Greek language, Greek everything and Greek boys probably. Do you understand me? I hope she likes Greek humor too. Greek humor too. Τι μου έγραψε? Η αγάπη των φίλων. Μπράβο. Πολύ ωραία δύναμη. Και έκανε και sub. Δεν έχω λόγια. Καταπληκτικό. Ακουίλα XD. Okay, okay. Greek everything. Almost. Okay. Ακουίλα, thank you very much for being here. We love you. We love you very much. You are the best. Λοιπόν, αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγάλαμε σήμερα. Αλλά όχι μόνο. Αφού είδαμε το Hunt, πάμε να συνεχίσουμε. Harry Potter. Κοντζόνι. Καρδούλα. Σε εμάς, καμιά καρδούλα, τίποτα. Πού είχα μείνει? Την πειράζω την Αγγελική, την αγαπάω. Είχα μείνει στα θέστρα. Για να δω. Μισό λεπτό. Εδώ. Πάμε. Σε ευχαριστούμε, Brain Bob, που μοιράστηκες αυτή την ιστορία σου μαζί μας. Λοιπόν, θύμισέ μου, έχω να κάνω, τι με έχω να κάνω? Plastic spoons για τον Άλεξ. Πάμε. Και τώρα, ποιος ξέρει να μου πει γιατί ορισμένοι από εσάς τα βλέπουν ενώ άλλοι όχι. Εκεί είχαμε. Η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι της. Λέγε. Χαμογέλασε ο Χάγκριντ. Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να δουν τα θέστρα, εξήγησε η Ερμιόνη, είναι όσοι έχουν δει θάνατο. Το βιβλίο ξαναγίνεται σκοτεινό. Ακριβώς, συμφώνησε σοβαρά ο Χάγκριντ. 10 βαθμοί στο Γκρίφιντορ. Τα θέστρα λοιπόν. Δεν το πιστεύω. Ακούστηκε γνωστή φράση. Μόλις είχε καταφτάσει η καθηγήτρια Άμπριτζ. Στεκόταν λίγο πιο πέρα από το Χάγκριντ με το πράσινο καπέλο, τον πράσινο μανδύα της και το μπλοκάκι έτοιμο στο χέρι. Άρα εδώ τι μας λέει ο Χάγκριντ? Μας λέει η Rowling, δηλαδή, μας λέει ότι η Λούνα έχει δει θάνατο. Αγαπητέ Λάζαρε, καλή ξεκούραση, καλή χαλάρωση, να χαλαρώσει μαζί μας. Αλλά τώρα ήρθε η Άμπριτζ, δεν θα χαλαρώσει κανείς, ετοιμαστείτε. Ο Χάγκριντ, που δεν είχε ξανακούσει το ψεύτικο βιχαλάκι της Άμπριτζ, κοίταξε ανήσυχος το πλησιέστερο θέστραλ, νομίζοντας ότι έκανε εκείνο θόρυβο. Α, γεια σου, είπε χαμογελαστός ο Χάγκριντ, που εντόπισε την πηγή του ήχου. Έλαβες το σημείωμα που έστειλα σήμερα το πρωί στο σπίτι σου? Ρώτησε η Άμπριτζ με αργόσυρτη δυνατή φωνή, όπως του είχε μιλήσει και την προηγούμενη φορά, σαν να απευθυνόταν σε βραδίνοα. Α, έτσι του μιλάει. Οκ.
όπου έλεγα ότι θα σε επιθεωρήσω. Έτσι δηλαδή? Ναι, αποκρίθηκε ζωηρά ο Χάγκριντ. Χαίρομαι που βρήκες το μέρος. Όπως βλέπεις, αλήθεια τα βλέπεις. Σήμερα μιλάμε για τα Θέστραλ. Ορίστε, έκανε δυνατά η καθηγήτρια Άμπριτς, φέροντας το χέρι στο αυτί της και σμίγοντας τα φρύδια. Τι είπες? Εκείνος την κοίταξε απορριμμένος. Τα Θέστραλ, φώναξε. Ξέρεις, εκείνα τα μεγάλα, φτερωτά άλογα. Ο Χάγκριντ κούνησε παραστατικά τα τεράστια χέρια του. Η καθηγήτρια Άμπριτς ανασήκωσε τα φρύδια και μουρμούρισε καθώς σημείωνε στο μπλοκάκι της. Καταφεύγει σε μια χοντροκομμένη νοηματική γλώσσα. Λοιπόν, είπε ο Χάγκριντ γυρίζοντας κάπως σαστισμένο στην τάξη. Τι έλεγα? Έχει προβληματική μνήμη, μουρμούρισε αρκετά δυνατά η Άμπριτς ώστε να την ακούσουν όλοι. Κάποιος μου έγραψε κάτι. Χωρίς υπερβολές θα μπορούσε ανάτα να κάνεις audiobook μέχρι και voice over. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι βλέπεις και ό,τι ακούς είναι αυτοδιδαχή. Δεν έχω σπουδάσει πουθενά. Δεν έχω κάνει κανένα μάθημα, κανένα ιδιαίτερο. Μόνο για 2 χρόνια προετοιμάστηκα για μία και μοναδική παράσταση που έπαιξα στη ζωή μου. Την έχω στείλει σε PM στη Λίτσα. Κάτσε να τη δείτε μαζί, μην βαρεθείτε. Κάνω το ρόλο του κακού. Του κακού. Γιατί τα καλά παιδιά κάνουν το ρόλο του κακού. Εάν φτάσουμε 14, 15, 16 άτομα, πώς είμαστε τώρα, 13. Μητσοτάκι γρουσούζι, 13. Λοιπόν, και μου πείτε ότι θέλετε να κάνουμε μια Παρασκευή που δεν έχω stream. Τις Παρασκευές δεν έχουμε stream. Θέλετε να κάνουμε ένα just chatting, να δούμε για 2 ώρες το θεατρικό αυτό, εγώ θα χαρώ το κάνω. Αν πάρω μηνύματα, ας πούμε, στο Instagram, στο Discord και τα λοιπά. Αλλά θα δούμε. Το αφήνω ανοιχτό. Αυτά. Έχει καταγραφεί η θεατρική παράσταση με τρικάμερο. Με τρικάμερο. Εγώ το είπα. Όποιος το άκουσε, το άκουσε. Συνεχίζω. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ναι. Ο Ντράκο Μαλφόη είχε ένα περιχαρές ύφος σαν να ήρθαν τα Χριστούγεννα ένα μήνα νωρίτερα. Αντίθετα, η Ερμιόν είχε κοκκινήσει από το κακό της. Α, ναι, έκανε ο Χάγκριτ που έριξε ένα ανήσυχο βλέμμα στο σημειωματάριο της Άμπριτς, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ετοιμαζόμουν να σας πω πώς δημιουργήσαμε αυτό το κοπάδι. Ξεκινήσαμε με ένα αρσενικό και 5 θηλυκές. Του το δω. Χάιδεψε το πρώτο άλογο που είχε εμφανιστεί. Λέγεται Έρευος και είναι το αγαπημένο μου. Το πρώτο που γεννήθηκε εδώ στο δάσος. Ναι, λέει, εγώ υπογράφω. Σε ευχαριστώ. Έχεις υπόψη σου, τον διέκοψε με δυνατή φωνή η Άμπριτς, ότι το Υπουργείο Μαγείας κατατάσσει τα θέστρα στην κατηγορία επικίνδυνα. Η καρδιά του Χάρη βούλιαξε σαν πέτρα, μα ο Χάγκριντ γέλασε. Τα θέστρα δεν είναι επικίνδυνα. Εντάξει, μπορεί να σε δαγκώσουν αν τα εκνευρίσεις. Εμφανίζει σημάδια ευχαρίστησης στην προοπτική βίας, μουρμούρισε η Άμπριτς καθώς έγραφε στο μπλοκάκι της. «Για μισό λεπτό», είπε ανήσυχος ο Χάγκριντ. «Και ο σκύλος δαγκώνει αν τον προκαλέσεις, έτσι δεν είναι, αλλά τα θέστραλ έχουν κακή φήμη εξαιτίας αυτής της ιστορίας με το θάνατο. Οι άνθρωποι τα θεωρούσαν κακούς ιονούς, τόσο τους έκοβε».
Η Άμπριτζ δεν απήντησε, ολοκλήρωσε αυτό που έγραφε και ύστερα κοίταξε το Χάγκριντ και είπε αργά και δυνατά. «Συνέχισε, σε παρακαλώ, την παράδοση όπως πάντα, εγώ θα περπατήσω». Έκανε τάχα πως περπατάει, ενώ ο Μαλφόη και η Πάνση Πάρκινσον γελούσαν πνιχτά, ανάμεσα στους μαθητές. Είπε και έδειξε τα παιδιά «και θα τους κάνω ρωτήσεις». Ανοιγόκλεισε το στόμα της σαν να μιλούσε. «Αχαζή είναι, τι κάνει?» «Κάτσε να διαβάσουμε λίγο το chat». «Τι λέει?» «Έχω ένα redeem». «Ναι, ναι, τελειώνω αυτή τη σελίδα και αυτό θέλω να κάνω». Ο Χάγκρι την κοιτούσε σαν χαμένος, αδυνατώντας να καταλάβει γιατί του μιλούσε, σαν να μην καταλάβαινε γρή από όσα του έλεγε. Η Ερμιόν είχε βουρκώσει από το θυμό της. «Α, το τέρας!» ψιθύρισε, καθώς η Άμπριτς πλησίαζε την Μπάρνση Πάρκινσον. «Ξέρω γιατί το κάνεις, Τρίγκλα, είσαι χαμένη, η άθλια!» «Λοιπόν», είπε ο Χάγκριντ, προσπαθώντας να συνεχίσει το μάθημα, «λέγαμε για τα θέστραλ, ναι, τα θέστραλ έχουν πολλά χαρίσματα». «Για πες μας, παιδί μου», ρώτησε με διαπεραστική φωνή Άμπριτς την Πάνση Πάρκινσον, «όταν μιλάει ο καθηγητής Χάγκριντ, καταλαβαίνεις τι λέει?» Θεά, θεά, αγαπώ. Θέλω να κάνω σε θεατρικό το ρόλο της Άμπριτς, να κρατηθώ και γυναικεία. Αυτό θέλω να κάνω. Λοιπόν, ας πάμε να κάνουμε. Τι έπος, Θεέ μου, τι έπος. Είναι θεά, ρε φίλε. Είναι θεά, είναι θεά. Είναι θεά. Λοιπόν, Λάζαρος. Ο Λάζαρος, καλό θα είναι να είναι εδώ. Για να ακούσω και το άλλο redeem. Και ποιος το ζήτησε το redeem? Ο Άλεξ. Νομίζω ο Άλεξ. Έχει ξαναδιαλέξει. Έχει ξαναδιαλέξει Spider. Είναι αλήθεια? Άχρασε εδώ Άμπριτς και τίποτα άλλο στον κόσμο. Εδώ στη γωνία. Πρόσχε τι έφυγες. Οι αποκρύες περάσαν. Πρόσχε. Λοιπόν, ωραία, είστε έτοιμοι, προχωράμε. Θα είναι Άμπριτς με μουσια, ρε γατάκι. Λοιπόν, πες μου, υπάρχει περίπτωση να είμαι χαζός, και να κάνω το ίδιο λάθος? Αλλά δεν νομίζω, περίμενε. Περίμενε, δεν νομίζω να είμαι τόσο χαζός. Πες μου αν με ακούς. Ακούγομαι? Τεστ, 1, 2. Τι γελάτε, ρε. Ακούγομαι, έτσι, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάω. Ωραία. Τι ώρα είναι? Και 7. Σχεδόν όλα τα redeems προσπαθώ να τα κάνουμε για 5 λεπτό. Γιατί έχουμε και τα βιβλία. Έχουμε πολλές σελίδες μπροστά μας. Πολλές.
Ελπίζω να ζει η λίτσα, απομακρύνετε τη λίτσα από τις οθόνες σας ή μάλλον από τα ακουστικά σας. Λίτσα κρύψου. Ξέρω, τώρα μου ήρθε. Ας κάνουμε και μερικούς αυτοσχεδιασμούς.
Πρέπει να γίνω καλύτερο στα triggers. Μισό λεπτό, τα φτιάξω όλα, θα πάλι όλα ξανά πάλι. Λοιπόν, ακούγουμε. Πώς ακούγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφο ριντί, μου άρεσε πάρα πολύ. Κάναμε και τους αυτοσχεδιασμούς μας. Τεστ, ένα, δύο. Για πες. Προχωράμε. Ακούμε. Ακούμε όλοι. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Θα σας πω τώρα αμέσως. Εδώ κοιμηθήκατε μάλλον. Λοιπόν, έλα κάτι. Έχουμε άλλες 13 σελίδες. Δεν προλαβαίνω. Θα πάει μετά τα μεσάνυχτα το stream. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μ' αρέσει. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει που είναι ανάμεσα στα παιδιά η Άμπριτς. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Η Πάνση ήταν και αυτή δακρυσμένη όπως η Ερμιόνη, μόνο που τα δικά της δάκρυα ήταν από τα γέλια. Η φωνή της ακούστηκε πνιχτή. Όχι, γιατί τις περισσότερες φορές δεν μιλάει, γριλίζει. Η Πάνση είναι σλίδερη, δεν είναι? Και για αυτό το είπα αυτό, για να κατηγορήσει το Χάγκριτ. Λες? Φανή, γράψε μου λίγο πως είναι ο ήχος μου, αν έχει κάτι περίεργο. Ευχαριστώ πολύ. Η Άμπριτς το σημείωσε. Το πρόσωπο του Χάγκριτ ήταν αψοκοκκίνησε στα σημεία που δεν ήταν μελανιασμένο, αλλά προσπάθησε να συνεχίσει σαν να μην άκουσε την απάντηση της Πάνση. Ναι. Πολλά χαρίσματα. Αν τα εξημερώσεις σαν του τα δω, δεν θα χαθείς ποτέ ξανά στη ζωή σου. Έχουν οξύτατη αίσθηση προσανατολισμού. Απλώς τους λες που θες να πας και είναι σίγουρο ότι θα σε πάνε. Α, κατάλαβα, δεν ακούγεται τίποτα. Αυτό λέω, πώς είναι ο ήχος μου. Ελπίζω να ακούγομαι. Αρκεί να καταλάβουν τι τους είπες, είπε δυνατά ο Μαλφόη, και η Πάνση Πάρκινσον ξεκαρδίστηκε. Ωραία. Η καθηγήτρια Άμπριτς τους χαμογέλασε καλοσυνάτα και στράφηκε στον Νέβιλ. Εσύ τα βλέπεις τα θέστρα Longbottom, έτσι δεν είναι? Του είπε. Ο Νέβιλ έγνεψε καταφατικά. «Ποιον είδες να πεθαίνει?» «Τι ρωτάει το παιδάκι?» «Βέβαια, τα παιδιά στο πέμπτο βιβλίο του Χάρι Πότερ είναι... έχουν φτάσει 16 χρονών, πόσο είναι?» «Αλλά και πάλι, τι ρωτάει?» «Για όνομα του Θεού!» «Α, είναι χαζή τέρμα, ρε!» Τον παππού μου, απάντησε ο Νέβιλ. Και τι γνώμη έχεις για αυτά?» ρώτησε δείχνοντας με το κοντό χοντρο χέρι της τα άλογα που κόντευα να φάνε όλο το κρέας. Έκανε νευρικά ο Νέβιλ, λοξοκοιτώντας το Χάγκριτ. Μια χαρά είναι. Οι μαθητές
«Φοβούνται να παραδεχθούν ότι φοβούνται», μουρμούρισε η Άμπριτς, ενώ σημείωνε συγχρόνως το μπλοκάκι της. «Όχι», πετάχτηκε ταραγμένος ο Νέβιλ, «δεν τα φοβάμαι». «Τι σκηνάρα είναι αυτή, Θεέ μου, τα παιδιά υπερασπίζονται το Χάγκριτ μπροστά στην κάρχια του Υπουργείου, μην το ξεχνάς αυτό». «Ησύχασε, παιδί μου», είπε η Άμπριτς και τον χτύπησε στον ώμο με ένα καθησυχαστικό, υποτίθεται χαμόγελο, που έμοιαζε όμως πιότερο με ηρωνικό μορφασμό. «Λοιπόν, Χάγκριτ», γύρισε προς το μέρος του και άρχισε πάλι να μιλάει αργά και δυνατά, «νομίζω ότι τώρα έχω ό,τι χρειάζομαι. Θα λάβεις», είπε και έκανε ότι πιάνει κάτι στον αέρα, «την αξιολόγηση της επιθεώρησης», συνέχισε και έδειξε το μπλοκάκι της, «εντός 10 ημερών». Σήκωσε και τα 10 κοντόχοντρα δάχτυλά της, στόπα, και έπειτα με ένα πλατή χαμόγελο που την έκανε να μοιάζει περισσότερο από ποτέ με βάτραχο, κίνησε να φύγει, αφήνοντας τον Μαλφόη και την Πάνση Πάρκισον να κρατάνε την κοιλιά τους από τα γέλια. Η Ερμιόνη άφριζε από το κακό της, ενώ ο Νέβιλ έδειχνε σαν χαμένος. «Τι σκηνάρα, Θεέ μου, πώς μας πετσόκοψε έτσι πάλι. Μα τι λογοτεχνική ιδιοφία, δεν μπορώ». Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν ήταν κάτι. «Α, την Ελένη και τρισάθλια ψεύτρα», ξέσπασε μισή ώρα αργότερα η Ερμιόνη. Επέστρεφαν στο κάστρο από τα μονοπάτια που ήδη είχαν ανοίξει στο χιόνι όταν πήγαιναν στο Χάγκριτ. «Καταλάβατε τι πάει να κάνει. Επειδή δεν χωνεύει τους μυγάδες, προσπαθεί να παρουσιάσει το Χάγκριτ, που η μάνα του καταγόταν από τους γίγαντες, σαν κανέναν ηλίθιο ορεινό καλικάτζαρο. Είναι αδικία. Μια χαρά ήταν το μάθημα. Θέλω να πω, άλλο αν μας έκανε τις οπισθοεκρηκτικές κουλικαντέρες. Αλλά τι πρόβλημα είχε με τα θέστραλ? Μάλιστα, με τα δεδομένα του Χάγκριτ, τα θέστραλ είναι μεγάλη πρόοδος». «Η Άμπριτς λέει πως είναι επικίνδυνα», είπε ο Ρον. «Όπως είπε και ο Χάγκριτ, θα αμυνθούν μόνο αν τα πειράξεις», απάντησε εκνευρισμένη η Ερμιόνη. «Και φαντάζομαι ότι η Γκράμπλι Πλάνκ δεν θα μας τα έδειχνε πριν από τις ΕΔΕΜ, αλλά είναι πράγματι πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να πω, επειδή άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν και άλλοι όχι, πώς θα ήθελα να μπορούσα να τα δω κι εγώ». «Τα πρόσεξε τώρα, τι ρωτάει ο Χάρη. Είσαι σίγουρη?» ρώτησε ήρεμα ο Χάρη. Η Ερμιόνη έδειξε να πανικοβάλλεται ξαφνικά. «Α, Χάρη, συγγνώμη. Όχι βέβαια, δεν θέλω. Ήταν πολύ κουτό αυτό που είπα». «Δεν πειράζει», της είπε εκείνος. «Μη στεναχωριέσαι. Μου κάνει εντύπωση το πόσοι τα είδαν», είπε ο Ρον. «Τρεις σε μια τάξη είναι πολύ». «Και εμείς απορρίσαμε, Wesley», ακούστηκε μια μοχθηρή φωνή πίσω του. Ο Μαλφόη, ο Κράμπε και ο Γκόλ τους ακολούθησαν βαδίζοντας αθόρυβα στο αφράτο χιόνι. «Λες, αν δεις κανένα να τα κακαρώνει, να διακρίνεις καλύτερα και την κόκκινη μπάλα?» Ο Μαλφόη, ο Κράμπε και ο Γκόιλ τους προσπέρασαν σκασμένοι στα γέλια και μετά άρχισαν να τραγουδούν όλοι μαζί το «Ρον Βέσλι είναι ο βασιλιάς μας». Τα αυτιά του Ρον έγιναν κατακόκκινα. «Αγνόησέ τους», τον συμβούλεψε η Ερμιόνη. Κατόπιν έβγαλε το ραβδί της και έκανε το ξόρκι του ζεστού αέρα για να λιώνει ευκολότερα το απάτητο χιόνι στο δρόμο για τα θερμοκήπια. «Ω, τι γλυκούλα, πώς βοηθάει το Χάρη και το Ρον». «Πολύ ενδιαφέρον, προχωράμε».
Άλλες 10 σελίδες. Το έχουμε. Έφτασε ο Δεκέμβρης, φέρνοντας μαζί του περισσότερο χιόνι και μια χιονοστιβάδα μελέτης και εργασιών για τους μαθητές του 5ου έτους. Τι ωραία που γράφει. Τα καθήκοντα των επιμελητών γίνονταν όλο και πιο κοπιαστικά όσο πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Ο Ρόν και η Ερμιόνη έπρεπε να επιβλέψουν τη διακόσμηση του κάστρου. Προσπάθησε να κρεμάσει γυρλάντες όταν κρατάει ο Πιβ στην άλλη άκρη και προσπαθεί να σε στραγγαλίσει με αυτή, είπε ο Ρόν. Να φροντίζουν να μένουν μέσα οι πρωτοετής και οι δευτεροετής στα διαλύματα λόγω του τσουχτερού κρύου. Έχουν ένα θράσωστο άτιμα. Εμείς είμαστε πολύ πιο συνισταλμένοι στο πρώτο έτος. Είμαστε, ήμασταν, ήθελα να πει, είναι λάθος, είπε ο Ρόν. Και να περιπολούν στους διαδρόμους με τον Άργους Φίλτς, που προστανόταν ότι το γιορταστικό πνεύμα θα εκδηλωθεί με ένα ξέσπασμα μονομαχιών μεταξύ μάγων. Έχει κοπριάσει τη θέση του μυαλού του αυτός ο άνθρωπος, σχολίασε εξοργισμένος ο Ρόν. Είχαν τέτοιο φόρτο εργασίας που η Ερμιόνη έπαψε να πλέκει σκούφους για τα ξωτικά προς μεγάλη της απογοήτευση. Αλήθεια τώρα, σου λέω ότι έχω 10 σελίδες και μου κάνεις redeem. Λοιπόν, θα διαβάσουμε 5 σελίδες και μετά τα redeem. Μέχρι να τελειώσουν οι 5 σελίδες, κάντε redeem, αν θέλετε, αν θέλετε. Αν θέλετε. Σκέφτομαι όλα αυτά τα κακόμοιρα ταξιωτικά που δεν πρόλαβα να ελευθερώσω και θα κάνουν εδώ Χριστούγεννα λόγω έλλειψης κούφων. Είναι χαζή. Ο Χάρη που δεν του έκανε καρδιά να της αποκαλύψει ότι έπαιρνε όλους τους κούφους της Οντόμπι, σωστό, έσκυψε στην εργασία που ετοίμαζε για το μάθημα της ιστορίας της μαγείας. Δεν ήθελε να σκέφτεται τα Χριστούγεννα. Για πρώτη φορά στα χρονικά δεν ήθελε να περάσει τις γιορτές στο Hogwarts. Κάτι στεναχώρια του που αποβλήθηκε από την ομάδα, κάτι αγωνία του μήπως τεθεί υπό επιτήρηση ο Hagrid, βίωνε μια περίοδο βαθιάς αγανάκτησης για το σχολείο. Το μόνο που είχε να προσβλέπει ήταν οι συναντήσεις των Σίγμανι, αλλά σε λίγο θα διακόπτονταν και αυτές για τις γιορτές, αφού τα περισσότερα παιδιά θα έφευγαν για τα σπίτια τους. Η Ερμιόνη θα πήγαινε για σκι με τους γονείς της. Στο Ρόν είχε φανεί πολύ αστείο, αφού πρώτη φορά άκουγε ότι οι Μάγκλ δένουν κάτι μακρόστερες σανίδες στα πόδια τους και γλιστράνε στις βουνοπλαγιές. Εκείνος θα πήγαινε στο σπίτι του, στον Μπάρο. Ο Χάρη τον ζήλευε πολύ, μέχρι τη μέρα που τον ρώτησε με τι μέσο θα ταξίδευε τα Χριστούγεννα και ο Ρόν του απάντησε: «Μα θα έρθεις κι εσύ». «Δε στο είπα. Η μαμά μου έχει γράψει εδώ και καιρό να σε καλέσω». «Ω, τι γλυκούλης». «Πώς είναι Κωνσταντίνα, Αλάνη». «Τι λέει». «Πώς είστε». «Ελπίζω να είστε καλά. Νομίζω ότι έχω μια τελευταία γουλιά καφέ. Θα μου χρειαστεί». «Καλά, τώρα τελευταία streamer Valorant. Αλλά γενικά, Κωνσταντίνα, τι παίζεις». Και θα προτιμούσα να μου πεις τι διαβάζεις σε αυτό το stream που ήρθες. Πώς πάει το DBD? Συνεχίζουμε. Η Ερμιόνη κοίταξε απαυδισμένη το ταβάνι, αλλά ο Χάρη πέταξε από τη χαρά του. Ήταν υπέροχη η προοπτική του Χριστουγέννου στον Μπάρο, αν και ένιωθε κάποιες τύψεις που δεν θα περνούσε τις γιορτές με το Σύριο. Αναρωτήθηκε αν μπορούσε να πείσει την κυρία Wesley να καλέσει και τον ονό του. Παρόλο που αμφέβαλε αν θα επέτρεπε ο Ντάμπλτορ στο Σύριο να ξεμητήσει από την Grimmauld Place, κάτι μέσα του του έλεγε πως ούτε η κυρία Wesley τον πολύ ήθελε στο σπίτι της. Τα πήγαιναν σαν το σκύλο με τη γάτα. Ο Σίριος δεν είχε επικοινωνήσει καθόλου με το Χάρη μετά την τελευταία του εμφάνιση στο Τζάκι, και μόνο που το αγόρι ήξερε πως ήταν επικίνδυνο να επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του τώρα που η Άμπριτς το είχε μυριστεί, δεν του άρεσε να σκέφτεται το Σίριο στο σπίτι της μητέρας του με μόνη συντροφιά τον Κρίτσερ.
Κωνσταντίνα, πού είσαι, γιατί δεν μας μιλάς? Μ' αρέσει να τρολάρω τα παιδιά που αγαπάω. Τι θες εσύ? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε το ρέστινγκ για αυτό το βάσανο. 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Ετοιμάσου. Πόσο θέλουμε ακόμα? Α, εντάξει. Ε, 30 ευρώ τον ίδιο το ρίστικ. Όχι ρε χάζε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, προχωράμε. Τι ώρα είναι? Και 30. Ωραία, πάμε. Γιατί το βάζεις? Γιατί αγαπώ το τούτο και όχι αγαπώ τούτο? Νομίζω ότι το σωστό είναι αγαπώ τούτο. Αγαπώ το τούτο, αυτό σημαίνει? Αυτό λες? Αυτό λέτε? Όλα τα είπα. Έτσι το λέτε? Αγαπώ το τούτο. Οκ. Δεν πάμε λίγο.
Ξέρω ότι δεν ακούγομαι, μην αγώνεσαι. Απλά κοιτάω τα αριστερά δεξιά. Καλά είμαι εδώ, πιστεύω. Masterpiece. You are the masterpiece. Because έχουμε σπάσει ρεκόρ στα ASMR streams. Προχωράμε. Θέλετε να διαβάσουμε? Είμαστε σελίδα 416. Θέλετε να διαβάσουμε? Μένουν 10 σελίδες. Να διαβάσουμε 5 σελίδες χωρίς redeems και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, όχι, όχι. Ό,τι θέλει το φιλοθεάμον κοινό. Τι είπα? Προχωράμε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ. Πάμε. Προχωράμε. Ας κάνει πιο σερντιμ και το κάνεις μετά. Ναι, μωρέ, έτσι θα γίνει. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται η φάση. Μπράβο του. Τι είπε ο άνθρωπος? Που είχαμε μείνει όμως, δεν θυμάμαι. Α, που σκεφτόταν ο Χάρη ότι θέλει να μείνει με τους Wesley και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και αν θα μπορεί να καλέσει το Σύριο και για τα Χριστούγεννα και όλα αυτά. Να ψηφίσετε για την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή. Ωραία, περίμενα. Πώς το κάνουμε? Δεν ξέρω, περιμένετε. Περίμενε, περίμενε. Είναι πολύ απλό. Θα τα καταφέρω. Την άλλη? Γιατί την άλλη? Ωραία. Γιατί την άλλη, καλέ? Κάτσε να δούμε τι έχει άλλη. Αυτή την Παρασκευή, τώρα στη βράσκω αλλά το σίδερο. Λοιπόν, βάλε τέτοιο να ψηφίσουν τα παιδιά. Δεν θυμάμαι πως γίνεται. Θυμάσαι πως γίνεται? Να κάνουν πόλ, ναι, βάλε. Θέλετε να δούμε τώρα και τι ώρα όμως? Ωραία, μέχρι να διαβάσω εγώ τις 5 σελίδες το XV. Λοιπόν, προβολή του θεατρικού σε Just Chatting, Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα. Ναι ή όχι? Πώς είμαστε? 20. Εάν ψηφίσουν 21, ωραία. Εάν ψηφίσουν 15, ναι, το κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βάλε. Ας άμα διαβάσω. Μισό λεπτό να δω τους ήχους μου. Η ήχη μου είναι σωστή. Ωραία, προχωράμε. Να το βρείτε, κάντε το. Ας το κάνει η Αγγελική που ξέρει. Αφού λέτε ξέρει. Να κάνει βλακία, την απολύσουμε. Μπείτε στο Discord. Έχετε Discord και οι δύο. Έχετε Discord και οι δύο. Μπείτε στο Discord να συνεννοηθείτε. Είστε έξυπνες και οι δύο. Δεν χρειάζεται να σας πω τι θα κάνετε. Μπείτε στο Discord και μιλήστε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ο Χάρη έφτασε νωρίς στο δωμάτιο των ευχών για την τελευταία συγκέντρωση των Σιγμανί και ευτυχώς, γιατί μόλις άναψαν οι δαυλοί, είδε ότι ο Ντόμπι είχε πάρει την πρωτοβουλία να το διακοσμήσει με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κατάλαβε ότι το είχε κάνει τοξωτικό, γιατί κανένας άλλος δεν θα κρεμούσε από το ταβάνι 100 χρυσές μπάλες με το πρόσωπο του Χάρη και τη λεζάντα «Καλά Χριστούγεννα, Χάρη!».
Μόλις είχε προλάβει να εξαφανίσει και τις τελευταίες, όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε η Λούνα Lovegood με το συνηθισμένο όνειροπαρμένο ύφος της. «Γεια», είπα αφηρημένα καθώς κοίταζε τα υπόλοιπα στολίδια. «Ωραία είναι. Εσύ τα έβαλες?» «Όχι, ο Ντόμπι, το σπιτικό εξωτικό», της απήντησε. «Γκί», είπε η Λούνα δείχνοντας ένα κλαδί με άσπρες ρόγες που κρεμόταν πάνω ακριβώς από το κεφάλι του Χάρη. Εκείνος έσπευσε να απομακρυνθεί. «Οπα». «Καλά έκανες». «Οπα», είπε πολύ σοβαρά η Λούνα. «Συνήθως είναι γεμάτο νάργλ». Είπαμε, εάν θέλετε να δούμε το θεατρικό που συμπροταγωνίστηκε ο Κροκοδυλάκας, έτσι γράψε, την Παρασκευή 8 ώρα το απόγευμα στην Τσατσάτη. Πώς φάνηκε. Αυτά. Ναι ή όχι. Εδώ, σε Τσατσάτη. Εδώ στριμμάρουμε, σε Τσατσάτη. Η άφηξη της Αντζέλικα, της Κάτι και της Αλίσια έσωσε το Χάρη από την υποχρέωση να ρωτήσει τι ήταν τα Νάργλ. Τα τρία κορίτσια ήταν λαχανιασμένα και έδειχναν ξεπαγιασμένα. «Βρήκαμε επιτέλους αντικαταστάτη σου», είπε με άχρωμη φωνή η Αντζέλικα, καθώς έβγαζε το μανδύα της και τον πέταγε σε μια γωνιά. «Αντικαταστάτη μου», σάστησε ο Χάρη. «Και δικό σου και για τον Φρέντ και για τον Τζόρτζ», εξήγησε ανυπόμονα η Αντζέλικα. «Βρήκαμε ανιχνευτή». Ωραία. Για να το δω εγώ. Ναι, την Παρασκευή θα γίνει. Δεν χωρούσε άλλο. Με χωράει μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Την Παρασκευή. Άκουσα. Τέλος πάντων, δεν σου λέω τίποτα. Θα τα πούμε μετά στο Discord. Είπα συγκεκριμένα, ρε σε, την Παρασκευή 8 ώρα το απόγευμα. Ψηφίστε, εγώ δεν ψηφίζω. Δεν χωρούσα, εντάξει. Εντάξει. Όλα καλά. «Βρήκαμε να είναι αυτή», λέει. «Ποιον?», ρώτησε ο Χάρη. «Τη Τζίνι Βέσλι». «What?», απάντησε κάτι. Ο Χάρη έμεινε με ανοιχτό το στόμα. «Ναι, ξέρω», είπε η Αντζέλικα βγάζοντας το ραβδί. «Αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, καμιά σύγκριση με σένα», πρόσθεσε ρίχνοντάς το ένα φωνικό βλέμμα. «Αλλά έτσι που τα κατάφερες». Ο Χάρης συγκρατήθηκε να μην της απαντήσει γιατί έβραζε από το θυμό του. Μα τι φανταζόταν, ότι δε μετάνιωνε πικρά για την αποβολή του από την ομάδα? «Και κυνηγούς?», την ρώτησε όσο πιο ανέκφραστα μπορούσε. «Πήραμε τον Άντριου Κίρκ και τον Ζακ Σλόπερ», είπε χωρίς ενθουσιασμό η Αλίσια. «Δεν λένε σπουδαία πράγματα, αλλά συγκριτικά με τους υπόλοιπους ηλίθιους που εμφανιστήκαν». Ο ερχομός του Ρον, της Ερμιόνης και του Νέβιλ έθεσε τέλος σε αυτή την καταθλιπτική συζήτηση. Μέσα σε 5 λεπτά η αίθουσα έχει γεμίσει αρκετά ώστε να μην βλέπει ο Χάρη τα δολοφονικά βλέμματα της Αντζέλικα. «Να δούμε πόση ώρα έβαλες». «Α, είναι περίπου στη μέση. Οπότε έβαλες αρκετή ώρα. Με 3 ψήφους δεν πάμε πουθενά». «Λυπάμαι πολύ. Άρα εγώ καλά είπα. Άστο να μην το κάνουμε τώρα, το κάνουμε του χρόνου. Έχουμε ακόμα καιρό. Έχουμε. Του χρόνου παιδιά. Του χρόνου. Προχωράμε. Να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί». «Τι, συγγνώμη, δεν το είπα για σένα. Γενικά για...
Η Μαρκέλα το πρώτο. Εγώ γενικά το είπα. Αφού εγώ ξέρω, ο κροκοδυλάκας ξέρει. Δεν πειράζει, παιδιά μου. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα. Πού ήμουνα? Α, ναι. Ο ερχομός του Ρον, της Ερμιόνης και του Νέιβιλ έθεσε τέλος σε αυτή την καταθλιπτική συζήτηση. Εκεί μείναμε. Μέσα σε 5 λεπτά η αίθουσα έχει γεμίσει αρκετά ώστε να μην βλέπει ο Χάρη τα δολοφονικά βλέμματα της Αντζέλικα. Εντάξει, παιδιά, φώναξα για να κάνω ησυχία. Σκέφτηκα να κάνουμε απόψε μια επανάληψη όσων μάθαμε μέχρι τώρα, αφού είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από τις διακοπές. Και δεν έχει νόημα να αρχίσουμε κάτι καινούριο, μια και θα διακόψουμε για 3 εβδομάδες. Α, είναι τα Χριστούγεννα. Έτσι λέγαμε. Δεν θα κάνουμε τίποτα καινούριο, ψιθύρισε δυσαρεστημένος ο Ζαχαρία Σμιθ, αρκετά δυνατά όμως, ώστε να ακουστεί σε όλο το δωμάτιο. Αν το ξέρω αυτό, δεν θα ερχόμουν. «Τότε λυπούμαστε πολύ που δεν σε ενημέρωσε ο Χάρη», απάντησε δυνατά ο Φρέντ. Αρκετοί γέλασαν. Ο Χάρη είδε την Τσό να γελά και αυτή και ένιωσε το γνωστό κενό στο στομάχι, σαν να παραπάτησε γιατί δεν είδε ένα σκαλοπάτι κατεβαίνοντας μία σκάλα. «Τι ωραίο! Θα εξασκηθούμε, αναζεύγει», συνέχισε ο Χάρη. Θα αρχίσουμε με το αποθετικό ξόρκι για 10 λεπτά και ύστερα θα απλώσουμε τις μαξιλάρες και θα κάνουμε επανάληψη στο αποχαυνοτικό. Ναι, 3 ψήφοι. Σε τρία τέρμινα που λέμε. Το τέρμινο είναι το τετράμινο, οπότε 3 τέρμινα είναι 1 χρόνος. Του χρόνου λοιπόν, 31 Τρίτου 2025, θα ξαναψηφίσουμε για το θεατρικό. Λυπάμαι πολύ. Προχωράμε. Θα δούμε. Μπορεί να το κάνουμε τα Χριστούγεννα. Ίσως το κάνουμε τα Χριστούγεννα. Υπομονή. Υπομονή και να άρχεστε να στηρίζετε εδώ. Να κάνουμε ωραία παρέα. Καλέ, δεν μπορούσα να πατήσω ναι, αφού τελείωσε ο χρόνος. Τρολάρεις. Και πάλι δεν έχει διαφορά. Πού είχα μείνει? Α, ναι. Χωρίστηκαν υπάκουα σε ζευγάρια. Ο Χάρη ζευγάρωσε όπως πάντα με τον Νέβιλ. Σε λίγο το δωμάτιο αντιλαλούσε από αποθήσιους. Παιδιά κοκάλωναν για ένα λεπτό, στη διάρκεια του οποίου τα τέρια τους χάζευαν τα άλλα ζευγάρια και έπειτα επανερχόταν στο φυσιολογικό και εκτελούσαν με τη σειρά τους το ξόρκι. Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Απλά σούπα. Σούπα την παίχτηκε. Ο Νέβιλ είχε κάνει εντυπωσιακή πρόοδο. Ύστερα από λίγο, αφού ο Χάρη ξεκοκάλωσε 3 φορές στη σειρά, έβαλε τον Νέβιλ να εξασκηθεί με τον Ρον και την Ερμιόνη για να κάνει μια βόλτα στο δωμάτιο και να δει τους υπόλοιπους. Όταν πέρασε μπροστά από την Τζο, το κορίτσι του άστραψε ένα χαμόγελο. Ο Χάρη αντιστάθηκε στον πειρασμό να περάσει κι άλλες φορές από κοντά της. Εγώ δεν θα μπορούσα να αντισταθώ καθόλου. Εσύ διαβάζεις, μην μου γράφεις τσουτσουτσουζου. Εξασκήθηκαν 10 λεπτά στο αποθετικό ξόρκι και στη συνέχεια άπλωσαν στο πάτωμα της μαξιλάρας και άρχισαν να εξασκούνται στο αποχαυνοτικό. Ο χώρος ήταν μικρός για να εξασκηθούν όλοι ταυτόχρονα. Οι μισοί παρακολουθούσαν τους άλλους μισούς και ύστερα άλλαζαν θέση. Καλώς τα κορίτσια. Ο Χάρη τους έβλεπε και τους καμάρωνε. Ήταν γεγονός ότι ο Νέβιλ αποχάμνωσε την Πάντμα Πάριλ αντί για τον Ντίν, τον οποίο σημάδευε, ωστόσο αυτή τη φορά λίγο ακόμη και θα ευστοχούσε. Όσο και τους υπολείπους είχαν σημειώσει τεράστια βελτίωση.
Αφού πέρασε κοντά μια ώρα, ο Χάρη τους φώναξε να σταματήσουν. «Έχετε γίνει ξεφτέρια», τους είπε χαμογελαστά. «Όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές, θα καταπιαστούμε με τα δύσκολα. Ίσως να κάνουμε και προστάτες». Ένας ψήθυρος έξαψης διέτρεξε την αίθουσα. Τα παιδιά άρχισαν να φεύγουν σε παρέες των δύο και των τριών ατόμων. Οι περισσότεροι εύχονταν στο Χάρη καλά Χριστούγεννα. Χαρούμενος και εκείνος, μάζεψε με τον Ρόν και την Ερμιόνη της Μαξιλάρας και τη στίβαξε σε μια γωνιά. Οι δύο φίλοι του έφυγαν πριν από εκείνον. Ο Χάρη χασομέρισε, γιατί δεν είχε φύγει ακόμη η Τζο και ήλπιζε να το ευχηθεί και εκείνη καλά Χριστούγεννα. Πες μου ότι έχει τέτοια σκηνή. Προχωράμε. «Πήγαινε εσύ», την άκουσα να λέει στη φιλενάδα της τη Μαριέτα και η καρδιά του κλώτσισε στο στήθος. Καμώθηκε πως έσιαχνε την Τάρα με τα μαξιλάρια. Ήταν σίγουρος πως είχαν μείνει μόνοι και έτσι περίμενε να ξεκινήσει εκείνη πρώτη την κουβέντα. Αντί γι' αυτό όμως την άκουσε να ρουφά τη μύτη της. Στράφηκε προς το μέρος της. Η Τσό στεκόταν στο κέντρο του δωματίου με μάγουλα αυλακωμένα από δάκρυα. Μιλάς? Είναι σημαντικό. Τι? Δεν ήξερε τι να κάνει. Εκείνη στεκόταν ασάλευτη και έκλαιγε βουβά. Τι έπαθες? Τη ρώτησε μουδιασμένος. Η κοπέλα κουνήσε το κεφάλι και σφούγγισε τα δάκρυα στο μανίκι της. Συγγνώμη, είπε πνιχτά, αλλά να, τώρα που έμαθα όλα αυτά τα ξόρκια, σκέφτομαι πως αν τα ξέρε και αυτός, θα ήταν τώρα ζωντανός. Στη θέση της καρδιάς του αισθάνθηκε ένα κενό που ύστερα από λίγο κατέληξε στο στομάχι του. Έπρεπε να το καταλάβει. Η Τσό ήθελε να μιλήσει για τον Σέντρικ. «Το ήξερε», δήλωσε με σιγουριά ο Χάρη. «Ήταν πάρα πολύ καλός, αλλιώς δεν θα έφτανε στο λαβύρινθο. Αλλά αν αποφασίσει να σε σκοτώσει ο Βόλτεμορτ, δεν έχεις καμία ελπίδα». Η Τζο χλώμιασε στο άκουσμα του ονόματος, αλλά κοίταξε θαρετά το Χάρη. «Εσύ όμως έζησες, κι ας ήσουν μωρό τότε», ψιθύρισε. «Δεν ξέρω γιατί», αποκρίθηκε βλοσιρά ο Χάρη, ενώ κατευθυνόταν προς την πόρτα. «Ούτε και κανένας άλλος. Γι' αυτό δεν δικαιούμαι εύσημα». «Μη φεύγεις», το σταμάτησε η Τσό, έτοιμη να ξαναβάλει τα κλάματα. «Συγγνώμη που έχασα την αυτοκυριαρχία μου. Δεν το ήθελα», είπε και ρούφηξε ξανά τη μύτη της. Ήταν τόσο όμορφη παρά τα κοκκινισμένα, βουρκωμένα μάτια της. Ο Χάρη αισθάνθηκε απελπισμένος. Θα τον έκανε τόσο ευτυχισμένο ένα απλό «καλά Χριστούγεννα». «Τι γράφει ρε μαλάκα? Ξέρω πως νιώθεις απέσια», είπε σφουγγίζοντας ξανά τα μάτια της στο μανίκι. «Να σου μιλάω για το Σέντρικ, το Σέντρικ που είδες να πεθαίνει. Σίγουρα θα θες να τα ξεχάσεις όλα αυτά». Ο Χάρη δεν το σχολίασε. Σίγουρα ήθελε να ξεχάσει, αλλά ήταν πολύ σκληρό να της πει κάτι τέτοιο. «Είσαι πολύ καλός δάσκαλος», είπε η Τσό χαμογελώντας δακρυσμένη. «Πρώτη φορά μου πέτυχε το αποχαρνωτικό μου ξόρκι». «Ευχαριστώ», έκανα μήχανο ο Χάρη. Κοιτάχτηκαν για μια τελείωτη στιγμή. Ο Χάρη ήθελε να το βάλει στα πόδια, μα ήταν σαν να είχε παραλύσει ολόκληρος. «Γκί», είπε σιγανά η Τσό, δείχνοντας το ταβάνι πάνω από το κεφάλι του. «Τι γράφει, Θεέ μου?» «Ναι», είπε ο Χάρη. Το στόμα του είχε στεγνώσει. «Θα είναι σίγουρα γεμάτο νάργλ». «Τι είναι τα νάργλ?»
Δεν έχω ιδέα, απάντησε ο Χάρη. Η κοπέλα τώρα τον είχε πλησιάσει. Εκείνος ένιωθε σαν να του είχαν κάνει το αποχαυνοτικό ξόρκι. Ρώτησε την τρελολούνα, της είπε. Η Τσό έβγαλε ένα πνιχτό επιφώνημα, κάτι που έμοιαζε με λυγμό και γέλιο συνάμα. Τώρα στέκονταν ακόμα πιο κοντά του. Μπορούσε να μετρήσει τις φακίδες στη μύτη της. «Μου αρέσεις πολύ, Χάρη». Το μυαλό του είχε μουδιάσει. Ένα ρίγος διέτρεξε όλο του το σώμα, παραλύοντας τα χέρια, τα πόδια, το μυαλό του. Τώρα ήταν ακόμη πιο κοντά του. Ο Χάρη έβλεπε τα δάκρυα που έλαμπαν γατζωμένα στα ματόκλαδά της. Τρεις τελίτσες. Εκεί σβήνει η σκηνή. Help me. Καταραμένη λογοτεχνία. Καταραμένη Rowling. Γιατί, γιατί το έκοψε? Δεν παίζω. Θεέ μου. Λίτσα φταίει. Η λίτσα μας γκαντέμιασε. Με τα τσουτσουτσου και τα μπράβο της. Πω, πω, τι έγραψε η γυναίκα, Θεέ μου, Θεέ μου. Μισό λεπτό λίγο. Να σκουπίσω τα δάκρυα μου. Πόσοι είμαστε, 17, όχ, ρόμπα έγινε. Νόμιζα ότι ήμασταν 12. Ακουίλα. Χάρη kissed Τσό. No, my mistake. Τσό kissed Harry. But J.K. Rowling stopped at the very last second. She didn't write that Τσό kissed Harry. She didn't write this. She let this scene into the reader's imagination, and this, my friends, is good literature. Do you understand me? Yes. Thank you very much, Akila, for being here. Τελικά δεν ήμασταν 17, ήμασταν 12. Ό,τι είναι, άνοιγε αυτό το Twitch. Καλύτερα. Δεν έγινε τόσο πολύ ρεζίλη. Γύρισε στο εντευκτήριο μισή ώρα αργότερα. Βρήκε την Ερμιόνη και τον Ρόν να έχουν πιάσει τις καλύτερες θέσεις δίπλα στη φωτιά. Οι περισσότεροι είχαν πάει για ύπνο. Η Ερμιόνη έγραφε ένα μεγάλο γράμμα. Είχε γεμίσει ήδη μισό ρολό περγαμηνής που κρεμόταν από την άκρη του τραπεζιού. Τι έγινε? Give hug και rain stick. Aquila, rain stick. Very nice, very nice. Καλό βράδυ από μένα σε όλους. Ήρθε η ώρα μου για ξεκούραση. Ελπίζω να φταίμε εμείς γι' αυτό. Α, είσαι καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Άλεξ. Και welcome back, Αλέ. Καληνύχτα. Αγγελική. Για θα σε ξαναμαλώσω όμως. Καληνύχτα, καληνύχτα. Ακύλα, give me. Okay, wait. One page more, and then I will redeem Aquila Rainstick. Okay, one page more, please. Σε ευχαριστώ, υπέροχος και σήμερα. Νάσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πάρα πολύ. Καλή νύχτα, καλή ξεκούραση. Που κρεμόταν από την άκρη του τραπεζιού το ρολό της περγαμηνής. Ο Ρον ήταν ξαπλωμένος στο χαλί μπροστά στο τζάκι και προσπαθούσε να τελειώσει μια εργασία για το μάθημα των μεταμορφώσεων. Γιατί άργησες?
ρώτησε καθώς ο Χάρη βούλιαζε στην πολυθρόνα δίπλα στην Ερμιόνη. Εκείνος δεν απήντησε. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη από την έκπληξη. Από τη μία ήθελε να πει στους φίλους του αυτό που είχε γίνει και από την άλλη να πάρει το μυστικό του στον τάφο. Πω, από τι γράφει, Θεέ μου. Δεν θα κλάψω. Είσαι καλά, τον ρώτησε η Ερμιόνη κοιτάζοντας τον πάνω από την πένα της. Ο Χάρη ανασήκωσε ξεψυχισμένα τους ώμους του. Βασικά δεν ήξερα αν ήταν καλά ή όχι. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή τις ταινίες, τις τρεις τελευταίες ταινίες και τα τρία τελευταία βιβλία δεν τα έχω διαβάσει, αυτή τη σκηνή η ταινία τη δείχνει ή όχι? Ή όχι? Τι ήχος? Δεν ακούγαμε? Τεστ. Ένα, δύο. Τι είναι? Καλό. Έκανα διακοπή γιατί κούνασε το καλώδιο. Με άγχωνες. Μη μου γράφεις για τέτοια πράγματα. Απλά έτσι ο Κλέη δεν λέει όλα αυτά που είπε εδώ. Άρα το υπονοεί για να γλιτώσει το σενάριο. Τους δείχνει να φιλιούνται στο βιβλίο η Rowling. Ναι, έβαλε τρεις τελίτσες. Δεν μας έγραψε η Rowling ότι φιλιούνται. Βέβαια μετά, τους δείχνει. Πρόσεξε όμως πως μετά δείχνει. Άκου τώρα τι γράφει, λέει. Άκου. Για αυτό το ρώτησα, γιατί πρόσεξε τι λέει. Λέει το εξής. Να ξέρεις, ό,τι λέω, ό,τι ερωτήσεις κάνω και τα λοιπά και τα λοιπά, τίποτα είναι τυχαίο. Πρόσεξε. Ναι, κατά πέναγκη, αυτό είναι. Δεν ακούς. Καλά, κάνεις τις εργασίες σου. Διαβάζεις, δεν ξέρω τι κάνεις. Ναι, μωρέ, αυτό, κάτω πέναγκη. Άκου λίγο. Λέει. Πρόσεξε, ο Χάρη δεν ήξερε πώς να τους το πει, ούτε ήταν σίγουρος αν ήθελε να τους το πει. Τη στιγμή όμως που αποφάσιζε να μην πει τίποτα, η Ερμιόνη ανέλαβε δράση. Δεν μας λέει ούτε τώρα ότι φιληθήκανε. Το υπονοεί. Το υπονοεί, φίλε. Πρόσεξε. Πρόσεξε τη γαμάτη λογοτεχνία γράφει. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Εντάξει, κορίτσι μου, το ξέρω, σε πειράζω. Συγγνώμη που σε πειράζω. Πρόσεξε. Έγινε τίποτα με την Τζο? Ρώτησε ψύχρεμα. Η Ερμιόνη το ρωτάει αυτό. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Έγινε τίποτα με την Τζο? Ρώτησε ψύχρεμα. Σε ξεμονάχιασε μετά το μάθημα? Ο Χάρη έγνεψε μουδιασμένος. Ο Ρον χαχάνισε, αλλά σταμάτησε μόλις τον αγριοκοίταξε η Ερμιόνη. Τι σκηνικάρα, Θεέ μου. Τι ήθελε? Ρώτησε δίθεν αδιάφορα. Με... άρχισε βραχνά ο Χάρη, ξερόβηξε και δοκίμασε ξανά. Με... φιληθήκατε? Ρώτησε απότομα η Ερμιόνη. Οπ, για να δούμε. Ο Ρόνα ανακάθισε τόσο γρήγορα που πέταξε στο χαλί το μελανοδοχείο του μαζί με όλο το περιεχόμενό του. Αδιαφόρησε όμως και κοίταξε το Χάρη κρεμασμένος από τα χείλη του. Λοιπόν, ρώτησε. Ο Χάρη κοίταξε τον Ρόν που είχε μια έκφραση περιέργειας ανάμεικτης με ηλαρότητα και την Ερμιόνη που ήταν ελαφρώς συνοφριωμένη. Έγνεψε καταφατικά. «Χα!» του Ρόν ήταν αυτό το «χα». Ο Ρόν ύψωσε θριαμβευτικά τη γροθιά του και άρχισε να γελάει τόσο δυνατά ώστε μερικοί δευτεροτής που στεκόταν δίπλα στο παράθυρο αναπήδησαν τρομαγμένοι.
Ένα απρόθυμο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του Χάρη, βλέποντας το Ρόν να κυλιέται στο χαλί. Η Ερμιόνη τον κοίταξε με απέχθεια και έσκυψε στο γράμμα της. Γιατί κάνουν έτσι τα κορίτσια? Ορίστε, να, τη χάλια τα έκανε πάλι ο Ρόν ο κατσαπλιάς. Γιατί ο άνθρωπος χάρηκε, γιατί είστε έτσι τα κορίτσια, γιατί δεν χαίρεστε με τη χαρά μας, ντροπή σας. Πώς το γράφεις? Έσχος. Να κι εγώ, Έσχος. Λοιπόν, η Ερμιόνη τον κοίταξε με απέχθεια και έσκεψε, λέει, στο γράμμα της. Έτσι λέει. Λοιπόν, είπε τέλος ο Ρόν, κοιτάζοντας το Χάρι, πώς ήταν? Οι κλασικές ερωτήσεις. Και εγώ αυτό θα ρωτούσα. Ο Χάρι το σκέφτηκε μερικές στιγμές. Υγρό, απάντησε με ειλικρίνεια. Κορίτσια, μη σχολιάζετε αυτά που διαβάζω. Είναι της Ρόλινγκ, δεν είναι δικά μου. Ο Ρόν έβγαλε ένα επιφώνημα που θα μπορούσε να δηλώνει ενθουσιασμό ή αποστροφή. Επειδή έκλαιγε, εξήγησε ο Χάρη. Α, το χαμόγελο του Ρόν έσβησε τόσο άσχημα, φυλάς. Ναι, ο Ρόν είναι χαζός. Δεν ξέρω, είπε ανήσυχος ο Χάρη, που αυτό δεν είχε περάσει καν από το μυαλό του. Μπορεί. Όχι βέβαια, παρενέβη η Ερμιόνη χωρίς να σταματήσει να γράφει. Πρόσεξε πώς τα περιγράφει, έτσι. Χωρίς να σταματήσει να γράφει. Εσύ που το ξέρεις? Ρώτησε απότομα ο Ρόν. Γιατί η Τσό είχε βαλαντώσει το κλάμα το τελευταίο καιρό, συνέχισε η Ερμιόνη. Κλαίει στο τραπέζι, κλαίει στις τουαλέτες, τρέχει το δάκρυ κορόμιλο. Θα περίμενε κανείς ότι ένα φιλί θα της έφτιαχνε τη διάθεση, χαμογέλασε ο Ρόν. Ρόν, έκανα γρακτισμένη η Ερμιόνη, βουτώντας τη μύτη της πένας της στο μελανοδοχείο. Είσαι το πιο ανέστητο γουρούνι που είχα ποτέ την ατυχία να γνωρίσω. Νάτι, η Φανή είναι. Καλό μήνα. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Θύχτηκε ο Ρόν. Τι σε κορίτσι είναι αυτό που κλαίει όταν το φυλάνε? Ναι, συμφώνησε θορυβημένος ο Χάρη, γιατί κλαίει? Η Ερμιόνη του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο ίκτο. Και μετά θα διαβάσουμε τι θα τους πει η Ερμιόνη, θα τους ταχώσει. Ετοιμαστείτε. Όχι, το αντίθετο είπα. Είπα ότι είσαι η Ερμιόνη που λες τα αγόρια ανέστητα γουρούνια. Αυτό είπα. Πώς φάνηκε? And now, if I say if Aquila is here. Α, τώρα τα αγαπάς, ε. Aquila, have a good month, have a good April's Fool's Day, and for the April's Fool's Day I'm gonna redeem Aquila Rainstick for 30 seconds because it's April's Fool's Day. Okay, okay, I'm just kidding, don't worry, I'm gonna redeem it properly. Don't worry, don't worry. Don't worry. Be happy. Let's go for Aquila.
τα τρία τελευταία βιβλία και τις τρεις τελευταίες ταινίες δεν τις έχω δει. Οπότε, για πρώτη φορά διαβάσαμε ότι η Τσό φυλάει τον Χάρη κάτω από τον Γκί. Για 10 λεπτά έχασες το σκηνικό που με έκανε να κλάψω. Δεν κλαίω συχνά, κλαίω σε κάθε σεμαστρή. Όχι, πλάκα κάνω. Καλό μήνα, καλό μήνα. Γεια σας, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ για το sub. Πρέπει να είναι πρωταπριλιά για να έρθει η Νατάσα να κάνει sub, να κάνει κανένα donate, δεν ξέρω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το έλεγα αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το έλεγα αυτό. Αλλά το λέω γιατί σ' αγαπάω. Γιατί είσαι η αγαπημένη μου. Γιατί σ' αγαπάω. Η Νατάσα έχει στηρίξει πάρα πολύ το κανάλι από την άποψη ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται πολύ, κουράζεται πολύ, μοχθεί και κοπιά πάρα πολύ. Είναι μαμά, οπότε κοπιά και μοχθεί επί 10. Και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Αυτά δεν θα πω άλλα γιατί θα συγκινηθώ. Τέλος πάντων, θα το πω γενικά. Θεωρώ ότι η μαμά είναι το πιο ιερό πράγμα στον κόσμο. Αυτό. Άσε με να κάνω το ριντί μου. Ωραία, δεν τρέπομαι. Τι θέλεις? Aquila, we continue. Aquila, we continue. Natasuli is a subscriber for 22 months in total, and from that 22 months it's 10 months in a row. Amazing.
Okay, I think that's enough, my friends. Wait, give me a moment. Άλλες τρεις σελίδες μείνανε, κάντε λίγο υπομονή, να διαβάσω λίγο το chat. Σε αγαπάω γιατί είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Εγώ τι να πω. Βλέπεις λοιπόν τώρα, πρόσεξε. Εσύ που έχεις έρθει πρώτη φορά στο stream. Thank you very much, Akila, for the redeem. Και με έχεις δει που γκρινιάζω, που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς. Γιατί το λέει αυτό η Νατάσα? Τι ξέρει η Νατάσα? Ξέρει ότι όλα αυτά ή τα κάνω για πλάκα, για γελάσουμε, ή έχω λόγο που τα κάνω και κατά βάθος, πολύ βάθος, είμαι αυτό που γράφει. Τι γλυκά λόγια. Πάμε παρακάτω. Δώστε μια αγκαλιά και ένα φιλάκι στις μαμάδες όσοι έχουν εδώ, γιατί έχω κάποια στιγμή να θέλετε να μην μπορείτε. Συμφωνώ. Ο Κοντζόνι γράφει τα δικά του. Εντάξει, τον αγαπάμε. Τι λέει, Ντορούκ Μασίν. Thank you very much for the follow. Hi, how are you, my friend? Are you feeling good tonight? You made it. You are. You have come to the first and only one ASMR channel and tweets in Greek language. I am alone in tweets. There is no other ASMR streamer in tweets in Greek language. We don't do users, Doruk. We do triggers with channel points, with redeems. But we do soft reading. All my books over here is in Greek language. And now these days, we are reading Harry Potter series. We are in the fifth book, Harry Potter and the Order of the Phoenix. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Yes, that's it. I hope you stay here and relax with us. That's true, but you're not alone. Thank you very much. Είδες? Ακόμα και μια Ισπανίδα μπορεί να με καταλάβει. Even a Spanish girl can understand me. My loneliness, το σκότωσα. My craziness. Where are you from, Doruk? Are you from Ankara? Are you from Istanbul? Να τον πάρουμε με το καλό. Τι έγινε, πήρε το follow πίσω, για να δω. Το πήρε. Reported. Να ξέρεις, μετά θα πέσει report. I'm going to report you after the stream. Ας πω εγώ. Γεια σας, παιδιά, συνεχίζω. Είχα μείνει. Είχαμε μείνει που το στην έλεγε η Ερμιόνη, όπως μας την είπε η Φανή. Εκεί είχαμε μείνει. Καταλάβες, είναι πάρα πολύ απλό. Για να δω. Όχι, πάρ το πίσω, όχι. Για ποιο λόγο? Απλά έκανε. Πάρ το πίσω. Βάλει το κανονικό. Μπράβο. Πρέπει να γράψω manual. Πρέπει να γράψω manual περί λογικής. Θα λέγεται το manual. Περί λογικής. Περί λογικής του Twitch.
τι κατηγορίες viewers υπάρχουν στο Twitch. Λοιπόν, η Ερμιόνη τους έριξε ένα βλέμμα γεμάτο ίκτο. What happened? Ah, it's the usual trolls. It's the usual the trolls. Because I have followers only chat. Because I have only followers chat. Some Turkish neighbor, some Turkish friend. He make a follow. Όχι ρε φίλε. He make a follow. He wrote a good night. Good night neighbor. Neighbor. Good night neighbor. And then he took the follow back. For me, this is bullying. For other people, maybe you, Akila, it isn't. But for me, behind his subconscious mind, I just wanted to say, you know, I'm watching you. This is bullying. Do you understand me? Yes. And that's why he's gonna be reported. Τώρα, εγώ τι να πω. 60 από το 100 ευρώ. Τι να πω. Τι να πω. Θέλω να σε πάρω μια μεγάλη αγκαλιά. Τι να πω. Δεν δίνω πλάκα κανένα, δεν κάνω report. Θέλω να έρθω να σε πάρω μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτό θέλω. Το αποφάσισα. Πάμε να διαβάσουμε για την Ερμιόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Τρεις σελίδες. Πάμε. Προφανώς, είναι πολύ στεναχωρημένη για το θάνατο του Σέντρικ. Φαντάζομαι επίσης ότι είναι μπερδεμένη γιατί της άρεσε ο Σέντρικ και τώρα της αρέσει ο Χάρη και δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος της αρέσει περισσότερο. Και θα αισθάνεται ασφαλώς τύψεις θεωρώντας ότι προδίδει τη μνήμη του Σέντρικ που φιλήθηκε με το Χάρη και θα ανησυχεί τι θα πει ο κόσμος αν αρχίσει να βγαίνει με το Χάρη. Και προφανώς δεν θα μπορεί να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της για το Χάρη που ήταν μαζί με το Σέντρικ όταν εκείνος πέθανε και θα είναι φοβερά επώδυνο όλο αυτό το μπέρδεμα. Α! Και φοβάται ότι θα τη διώξουν από την ομάδα Quidditch του Ravenclaw γιατί πετάει τόσο χάλια τελευταία. Έτσι σκέφτονται οι γυναίκες. Γράψε μου στο chat. Βέβαια είναι και 16 χρονών τα κοριτσάκια αυτά. Α, η Τσο είναι στην ομάδα Quidditch του Ravenclaw. Λίτσα, μην απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έθεσα. Δεν χρειάζεται, ευχαριστώ πολύ. Ravenclaw, yes. Cho is on the Ravenclaw Quidditch team. Yes. Το λογίδριο αυτό έγινε δεκτό με μια βουβαμάρα έκπληξης κατόπιν υπορών. Πρόσεξε τη λεωρών. Δεν είναι δυνατό να τα αισθάνεται όλα αυτά. Ταυτόχρονα θα εκραγεί. Αν η δική σου συναισθηματική εμβέλεια χωράει σαν ένα κουταλάκι του γλυκού, δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο για τους άλλους. Τον αποστόμωσε η Ερμιόνη, πιάνοντας την πένα της. Εκείνη ξεκίνησε, είπε ο Χάρη. Εγώ ποτέ δεν θα... Εκείνη με πλησίασε και έβαλε τα κλάματα και δεν ήξερα τι να κάνω. «Δε φταίσαι σε φιλαράκι», είπε ο Ρόν που φάνηκε να φρύτηκε μόνο στην ιδέα. «Ωχ, έχουμε αγόρια versus κορίτσια beef. Beef between girls and boys, Ακουίλα». «Έπρεπε να τις φερθείς τρυφερά», σχολίασε η Ερμιόνη
κοιτάζοντάς τον ανήσυχη. «Δε φαντάζομαι να μην το έκανες». Έκανε ο Χάρη κοκκινίζοντας. «Τι χτύπησα λιγάκι στην πλάτη». «Τι χαζάπουν τα αγόρια». Η Ερμιόνη κοίταξε απαυδισμένη το ταβάνι. «Τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό», είπε. «Θα την ξαναδείς». «Γίνεται να μην την ξαναδώ», αντιγύρισε ο Χάρη την ερώτηση, «αφού έχουμε τις συναντήσεις στον Σιγμανί». «Ξέρεις τι εννοώ», νευρίασε η Ερμιόνη. «Τι ωραία που γράφει, δεν μπορώ, γράφει τέλεια». Ο Χάρη κατάπια τη γλώσσα του. Τα λόγια της φίλης του άνοιξαν μια νέα προοπτική τρομακτικών πιθανοτήτων. Τώρα το σκέφτηκε το αγοράκι. Προσπάθησε να φανταστεί ότι έβγαινε ραντεβού με την Τζο, ότι περνούσε μόνος μαζί τις μερικές ώρες. Στο Hogsmeade ίσως. Μα φυσικά, ύστερα από αυτό που έγινε, η Τζο θα περίμενε να τη ζητήσει ραντεβού και στη σκέψη και μόνο σφίχτηκε το στομάχι του. «Καλά, εντάξει», είπε η Ερμιόνη σκύβοντας ξανά στο γράμμα της. «Θα έχεις πολλές ευκαιρίες να τη ζητήσει ραντεβού». «Και αν δεν θέλει να τη ζητήσει», πετάχτηκε ο Ρον που παρατηρούσε το Χάρη μα συνήθιστα πονηρό βλέμμα. Τρεις σελίδες, ναι. «Μην είσαι χαζός», έκανε αφηρημένα η Ερμιόνη. «Ο Χάρη τη θέλει εδώ και κάτι χρόνια, έτσι δεν είναι, Χάρη?» Εκείνος δεν απήντησε. «Ναι, την ήθελα εδώ και κάτι χρόνια, αλλά όταν σκεφτόταν μαζί τους δυο τους, τη φαντάζονταν χαρούμενη, όχι να βαλαντώνει στο κλάμα». «Τελικά σε ποιον γράφεις αυτό το μυθιστόρημα?» ρώτησε ο Ρόν την Ερμιόνη, προσπαθώντας να διαβάσει την περγαμηνή που ακουμπούσε τώρα στο πάτωμα. Η Ερμιόνη τη μάζεψε βιαστικά. «Στο Βίκτορα». «Τον Γκρόμ, όχι τον Κρόμ, συγγνώμη, λάθος ταινία. Τον Κραμ. Ξέρουμε κανέναν άλλο Βίκτορα?» Ο Ρον δεν της είπε τίποτε, αλλά τα μούτρα του κρέμασαν μέχρι το πάτωμα. Έμειναν αμίλητοι τα επόμενα 20 λεπτά. Ο Ρον χρύλιζε εκνευρισμένος καθώς προσπαθούσε να τελειώσει την εργασία του γράφοντας και σβήνοντας, ενώ η Ερμιόνη γέμισε όλη την περγαμηνή, την τύλιξε προσεκτικά και τη σφράγισε. Ο Χάρη είχε το βλέμμα του καρφωμένο στη φωτιά, λαχταρώντας περισσότερο από κάθε άλλη φορά να εμφανιστεί ο Σύριος και να του δώσει μερικές συμβουλές για τα κορίτσια. Όμως η φωτιά λιγόστευε σιγά σιγά, μέχρι που έμειναν μόνο λίγα πυρωμένα κάρβουνα που μεταβλήθηκαν σε στάχτη. Όταν ο Χάρη κοίταξε ολόγυρα, διαπίστωσε πως ήταν πάλι οι τελευταίοι που είχαν μείνει στο ντευκτήριο. «Καληνύχτα», είπε η Ερμιόνη και χασμωρήθηκε δυνατά καθώς κινούσε για τη σκάλα που οδηγούσε στον κοιτώνα των κοριτσιών. «Μα τι του βρίσκει αυτού του Κραμ?» αναρωτήθηκε νευριασμένος ο Ρον την ώρα που ανέβαινε με το φίλο του στον κοιτώνα των αγοριών. Ο Χάρη το σκέφτηκε για λίγο. «Λοιπόν, είναι μεγάλος, είναι διεθνής παίκτης του Quidditch. Ναι, αλλά κατά τα άλλα είναι σκέτο βλήμα. Αντέτεινε συγχυσμένος ο Ρον». Ουστάρα. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις σελίδες. Χαλάρα. Τι ώρα είναι, εντάξει. «Ναι, βλήμα», συμφώνησε αφηρημένο Χάρη που σκεφτόταν ακόμη την Τζο. Γδύθηκαν αθόρυβα και φόρεσαν τις μπιτζάμες τους. Ο Ντίν, ο Σίμους και ο Νέβιλ κοιμόταν ήδη. Ο Χάρη άφησε τα γυαλιά του στο κομωδίνο και ξάπλωσε στο κρεβάτι με τον ουρανό χωρίς να κλείσει τις κουρτίνες. Βάλθηκε να χαζεύει το ένα άστρο στερέωμα που φαινόταν από το παράθυρο δίπλα στο κρεβάτι του Νέβιλ. Μα τι ωραία που γράφει, Θεέ μου. Πού να το φανταζόταν τέτοια ώρα τη χθεσινή νύχτα,
ότι σε 24 ώρες θα φιλιόταν με την Τσο Τσάνγκ. Η Γλίτσα να μην γράφει. Είναι σημαντικό κεφάλαιο για μένα αυτό. Νύχτα γρίλης ορών από κάπου στα δεξιά του. Νύχτα, απάντησε και ο Χάρη. Την επόμενη φορά, αν υπήρχε επόμενη φορά, ίσως εκείνη να ήταν πιο χαρούμενη. Έπρεπε να τη ζητήσει ραντεβού. Σίγουρα θα το περίμενε και τώρα θα είχε δημόσει μαζί του. Ή αυτή τη στιγμή εκλήγε το Σέντρικ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. Δεν ήξερε τι να πιστέψει. Οι εξηγήσεις της Ερμιόνης έμπλεξαν χειρότερα τα πράγματα αντί να τα ξεδιαλύνουν. Έτσι σκέφτονται τα αγοράκια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η Ρόλινγκ αυτά που τα ξέρει. Ξέρετε πως σκέφτονται τα αγοράκια. Λυπάμαι πολύ. Συνεχίζω. Και πρόσεξε. Σκέφτεται. Αυτά έπρεπε να μας μαθαίνουν στο σχολείο. Σκέφτηκε καθώς γύριζε στο πλάι. Πώς λειτουργεί το μυαλό των κοριτσιών. Όχι μαντική και αηδίες. Ο Νέβιλ ρουθούνισε στον ύπνο του. Μία κουκουβάγια έκροξε μέσα στη νύχτα. Τι φοβερές σκηνές φτιάχνει, Θεέ μου, Θεέ μου. Okay. Ο Χάρη ονειρεύτηκε ότι βρίσκονταν στο δωμάτιο των ευχών. Η Τσό τον κατηγορούσε ότι την παρέσυρε εκεί με δόλια μέσα. Ισχυριζόταν ότι της είχε υποσχεθεί 150 κάρτες σοκολατένιων βατράχων αν ερχόταν. Ο Χάρη διαμαρτυρήθηκε. Η Τσό φώναξε. Ο Σέντρικ μου χάρισε αμέτρητες κάρτες. Κοίτα. Και έβγαλε δεκάδες κάρτες από τις τσέπες του μανδύα της και τις πέταξε στον αέρα. Έπειτα στράφηκε στην Ερμιόνη που είπε: «Της το υποσχέθηκες, Χάρη. Δώσ' της κάτι άλλο για αντάλλαγμα. Την αστραπή σου». Ο Χάρη αντέτεινε ότι δεν μπορούσε να της δώσει την αστραπή του γιατί την είχε κατασχέσει Άμπριτς. Κι άλλωστε ήταν γελία όλη αυτή η ιστορία. Αυτός ήρθε στο δωμάτιο των ευχών μόνο και μόνο για να κρεμάσει τις χριστουγεννιάτικες μπάλες με το σχήμα του κεφαλιού του Ντόμπι. Τι όνειρα βλέπει ο Χάρη, what the fuck bro. Το όνειρο άλλαξε. Το κορμί του έγινε στυλπνό, δυνατό, εύκαμπτο. Γλίστρησε ανάμεσα από γυαλιστερά σιδερένια κάγκελα. Τι διαβάζω. Πάνω στο κρύο λιθόστρωτο στερνόταν με την κοιλιά του στο πάτωμα. Ήταν σκοτάδι, αλλά τα αντικείμενα γύρω του τρεμόφεγγαν με παράξενα λαμπερά χρώματα. Γύρισε το κεφάλι. Με την πρώτη ματιά του φάνηκε άδειος ο διάδρομος, αλλά όχι. Στο βάθος καθόταν ένας άντρας στο πάτωμα με το πηγούνι κρεμασμένο στο στήθος. Η σιλουέτα του διαγραφόταν στο σκοτάδι. Ο Χάρη έβγαλε τη γλώσσα του. Γεύτηκε τη μυρωδιά του ανθρώπου στον αέρα. Ήταν ζωντανός, αλλά λαγοκοιμόταν. Καθόταν μπροστά στην πόρτα στο βάθος του διαδρόμου. Ο Χάρη ήθελε να τον δαγκώσει, μα έπρεπε να αντισταθεί στον πειρασμό. Είχε πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. Το κεφάλαιο λέγεται. Πώς λέγεται? Το μάτι του φιδιού. Τότε ο άντρας ανασάλεψε. Ένας ασημής μανδύας γλίστρησε από τα πόδια του καθώς πεταγόταν όρθιος. Ο Χάρη είδε να ορθώνεται πάνω του το λαμπερό συγκεχημένο περίγραμμα της σιλουέτας του. Είδε να τραβάει το ραφδί του. Δεν είχε άλλη επιλογή. Ανασηκώθηκε από το πάτωμα και το δάγκωσε μία, δύο, τρεις φορές, χώνοντας τα φαρμακερά δόντια του βαθιά στην ανθρώπινη σάρκα και ένιωσε τα πλευρά του ανθρώπου να θρηματίζονται ανάμεσα στα σαγόνια του. Γεύτηκε το ζεστό του αίμα. Α, κάτσα ρε, μήπως την έχω δει την ταινία. Είναι που ονειρεύεται ότι γίνεται φίδι. Α, δεν θυμάμαι. Ο άντρας σουρίαζε από τον πόνο και ύστερα σώπασε. Έγινε στον τοίχο, γλίστρησε. Το αίμα του πότιζε το δάπεδο. Ο Χάρη ένιωσε μια φρικτή σουβλιά στο μέτωπό του. Το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει από τον πόνο. Χάρη! Χάρη! Και πάλι παιδιά δεν το θυμάμαι.
Δηλαδή θυμάμαι τις πρώτες τέσσερις ταινίες. Την πέμπτη δεν τη θυμάμαι. Το πέμπτο βιβλίο δηλαδή, αυτό που διαβάζουμε τώρα. Και τις τελευταίες δύο δεν τις έχω δει σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα δεν τις έχω δει. Δεν τις έχω δει σίγουρα, σίγουρα. Άνοιξε τα μάτια του. Όλο του το κορμί είχε λουστεί σε παγωμένο υδρότα. Τα στροσίδια ήταν τυλιγμένα γύρω του σαν ζουρλομανδίας. Πω, πω, σκηνάρα. Ένιωθε σαν να είχαν κολλήσει μια πυρωμένη μασιά στο μέτωπό του. Χάρη! Ο Ρον έσκυβε τρομαγμένος πάνω του. Στα πόδια του κρεβατιού του υπήρχαν μερικές ακόμη σιλουέτες. Ο Χάρη έπιασε το κεφάλι του, τον τύφλωνε ο πόνος. Γύρισε στο πλάι, κρέμασε το κεφάλι του έξω από το κρεβάτι και έκανε εμετό. Πράγματι. Και εγώ τα διάβασα και τώρα να μπες. Ισχύει. Τα βιβλία έχουν άλλη χάρη, ούτε τα μισά. Ναι, ρε φίλε. Καταρχάς, είμαστε στη μέση του βιβλίου. Το βιβλίο έχει 800 σελίδες και είμαστε στη σελίδα 425. Τι να σου πω τώρα. Ας το γάμισε το. Λοιπόν, έκανε με το, πρόσεξε. Είναι πολύ άρρωστος. Ακούστηκε μια τρομαγμένη φωνή. Να φωνάξουμε κάποιον. Χάρη, Χάρη. Έπρεπε να το πει στο Ρον. Ήταν επιτακτική ανάγκη να του μιλήσει. Πήρε μερικές βαθιές ανάσες και ανακάθισε στο κρεβάτι, καταβάλλοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην ξεράσει πάλι, για να αντέξει τον πόνο. Αφήνω ένα λερκά και το support. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί κύριε. Σε μια μισελίδα τελειώσαμε. Αλλά καλά κάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάρασα τον μπάκο. Είχα διαβάσει τελευταία μια μισελίδα. Κάτσα. Ο μπαμπάς σου, ψέλισε λαχανιασμένος, ο μπαμπάς σου δέχτηκε επίθεση. Τι, έκανε απορριμμένος ο Ρον. Ο μπαμπάς σου το δάκωσαν άσχημα, αιμορραγεί ακατάσχετα. Πάνω, φέρω βοήθεια, είπε η ίδια τρομαγμένη φωνή και ο Χάρη άκουσε κάποιον να βγαίνει τρέχοντας από τον γειτόνα. Χάρη, φιλαράκι, είπε διστακτικά ο Ρον. Ήταν απλώς ένας εφιάλτης. Όχι, θύμωσε ο Χάρη. Πόσα του δώσει να καταλάβει. Ρον, δεν ήταν όνειρο. Δεν ήταν συνηθισμένο όνειρο. Ήμουν εκεί. Το είδα. Εγώ το έκανα. Τι έκανε, μπρο? Αλήθεια τώρα. Εγώ το έκανα. Άκουγε τον Σίμους και τον Ντίν να μορμορίζουν, μα δεν τον έμελε. Ο πόνος στο κεφάλι του είχε αρχίσει να υποχωρεί, αν και το κορμί του δεν είχε πάψει να τρέμει και να υδρώνει σαν να κεγόταν στον πυρετό. Έκανε πάλι εμετό και ο Ρον πήδηξε στο πλάι για να τον αποφύγει. «Δεν είσαι καλά, Χάρη», είπε ταραγμένος. «Ο Νέβιλ πήγε να φέρει βοήθεια». «Δεν έχω τίποτα», έκροξε ο Χάρη σφουγγίζοντας το στόμα του στις πιτζάμες του. Έτρεμε ανεξέλεγκτα. «Εγώ δεν έχω τίποτα για τον μπαμπά σου, πρέπει να ανησυχείς. Πρέπει να μάθουμε που είναι, αιμορραγία κατάσχετα. Ήταν ένα τεράστιο φίδι». Προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι, αλλά ο Ρον τον έσβρωξε πίσω. Ο Ντίν και ο Σίμος ψιθύριζαν ακόμη κάπου εκεί δίπλα. Ο Χάρη δεν ήξερε αν πέρασε ένα λεπτό ή δέκα. Καθόταν εκεί και έτρεμε σύγκορμος, ενώ ο πόνος στο σημάδι του, συγγνώμη, υποχωρούσε σιγά σιγά, και ύστερα άκουσαν βιαστικά βήματα στη σκάλα και η φωνή του Νέβιλ. «Από εδώ, από εδώ, κύριε». «Κυρία, θα έχω παίξει. Πόση ώρα στριμάρουμε σε μάρ? 3 ώρες. Μου έχει βγει ο λαιμός ανάποδα, αλλά τα πήγαμε τέλεια σήμερα. Και σήμερα. Από εδώ, κυρία». Στον γειτόνα μπήκε τρέχοντας η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ με μια καρορόμπα και τα γυαλιά στραβοφορεμένα στην οστεώδη μύτη της. «Τι συμβαίνει, Πότερ? Πού πονάς?»
Χάρηκε αφάνταστα όταν την είδε. Αυτή τη στιγμή χρειαζόταν ένα μέλος από το τάγμα του Φίνικα, όχι κάποιον που να ανησυχεί για την υγεία του και να του δίνει άχρηστα γιατροσόφια. Αδειούχα από σήμερα. Α, πουλάκι μου. Σαν πρωταπριλιά μου ακούγεται. Εύχομαι να ξεκουράζεις συχνότερα και να διεκδικείς περισσότερες άδειες με θάρρος. Με θάρρος. Θαρσίν χρή. Έτσι έλεγε. Ποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, να έχετε θάρρος. Αυτό σημαίνει θαρσίν χρή. Ακουίλα, χρειάζεται χρειάζεται θάρρος. Okay. Τελευταία σελίδα. Ανακάθισε πάλι. Ο μπαμπάς του Ρον, είπε. Το επιτέθηκε ένα φίδι και είναι βαριά τραυματισμένος. Το είδα. Τι εννοείς το είδες? Ρώτησε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ σμίγοντας τα μαύρα φρύδια της. Δεν ξέρω. Κοιμόμουν. Και μετά βρέθηκα εκεί. Εννοείς. Εννοείς ότι το είδες στον ύπνο σου? Όχι. Ξέσπασε θυμωμένος ο Χάρη. Πότε θα καταλάβαιναν επιτέλους? Στην αρχή είδα ένα όνειρο τελείως άσχετο. Κάτι ανόητο. Και έπειτα διακόπηκε. Ήταν αλήθεια. Δεν το φαντάστηκα. Ο κύριος Ουέσλι κοιμόταν στο πάτωμα και του επιτέθηκε ένα γιγάντιο φίδι. Πνίγηκε στο αίμα. Σοριάστηκε στο πάτωμα. Πρέπει να το βρείτε. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ τον κοιτούσε σαν να την τρόμαζε αυτό που έβλεπε. Δεν λέω ψέματα. Ούτε τρελάθηκα. Φώναξε ο Χάρη. Τόδα. Το είδα, σας λέω. Σε πιστεύω, Πότερ, είπε κοφτά η καθηγήτρια. Φόρεσε τη ρόμπα σου. Και πάμε στο διευθυντή. Πάνε στο Ντάμπλντορ. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα χάσω τη μεγάλη οθόνη του Πάκου και της Έλενας, διότι το 21ο κεφάλαιο τελείωσε, νομίζω 21ο, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μήνα, καλή πρωταπριλιά, να είστε καλά παιδιά, να μην κοροϊδέψετε κανέναν. Εκτός από τα κακά παιδιά. Τα κακά παιδιά να τα κοροϊδεύετε πάντα. Δύο κατηγορίες. Πρέπει να κοροϊδεύουμε και να φτύνουμε. Τα κακά παιδιά και τους πολιτικούς. Όλους. Ανεξαρτήτως. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Είμαι ακραίος. Ναι. Τους τσουβαλιάζω όλους. Αυτούς. Όλους τους άλλους δεν τους τσουβαλιάζω. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε όλους τους άλλους. Δηλαδή σε δημοσιογράφους, γιατρούς, δικηγόρους, εισαγγελείς, δικαστές, αυτά. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε Harry Potter. Ευχαριστούμε πολύ για το τεράστιο, τρελό support που δείξατε και πάλι σήμερα. Λοιπόν, σε 24 ώρες, πρόσεξε να σου πω, σε 24 ώρες. Καλά, μπορεί και σε 32. Δηλαδή, καταλάβεις τι εννοώ. Όχι αύριο το βράδυ, Τετάρτη πρωί. Ωραία, μπορεί και Τετάρτη πρωί. Λοιπόν, Τετάρτη πρωί θα ανεβάσω στο Instagram τη φωτογραφία για το giveaway. Ξεκινάει από Τετάρτη πρωί. Ξεκινάει giveaway από Τετάρτη πρωί. Ξεκινάει ένα giveaway το οποίο θα κρατήσει από Τετάρτη πρωί μέχρι 30 του μηνός. 30 του μηνός θα γίνει η κλήρωση εδώ live. Κάναμε follow στο Instagram, θαυμαστικό Instagram. Βοήθησαμε τώρα που κλείνω να μαζέψω το βιβλίο μου, θέλω. Θαυμαστικό Instagram. Για να ενημερωθείς Τετάρτη πρωί πώς θα γίνει η κλήρωση. Δυστυχώς θα πρέπει να με κάνεις follow και στο Instagram για να μπεις στην κλήρωση. Το λέω από τώρα. Αν δεν έχεις λογαριασμό Instagram, φτιάξε λογαριασμό Instagram από τώρα. Σου το λέω. Έτσι, και οι δυο μαζί. Ταυτόχρονα είναι λίγο δύσκολο.
Γιατί όλα αυτά. Κάτσανε να ακούσει για τον giveaway. Δεν θα σε πάρει μέσα στο giveaway. Καλά, μπορεί να μην θέλει. Γιατί θα δώσουμε 4 games. 4. Έλεγα ποια παιχνίδια να δώσω, ποια παιχνίδια να δώσω, ποια παιχνίδια να δώσω. Και μου ήρθε φανή ιδέα να δώσω τα παιχνίδια που μου κάνανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και με συγκινήσαν περισσότερο μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια που στριμάρω. Δεν σου λέω ποια είναι, θα τα μάθεις Τετάρτη πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήταν εδώ, ευχαριστούμε τον Μπάκο που πέρασε, την Ατάσα για το donate, για το sub, το Brain Bob, το Good Johnny και την Ατάσα. Κοινώς έγινε χαμός σήμερα, δεν έχω λόγια για όλα αυτά. Αύριο συνεχίζουμε την Γέννα, οπότε αύριο, όχι, θα ήθελα, είναι Κυριακή και ξημερώνει Δευτέρα, είδες πρωταπριά, σου είπα ψέμα. Λοιπόν, αύριο θα διαβάσουμε πάλι έτσι ένα κεφαλαιάκι στα γρήγορα, Harry Potter, μπαμ μπαμ μπαμ. Και Τρίτη θέλω πάρα πολύ να δω τη συνέχεια της Κέρνας. Τρίτη. Αυτά. Αλλά αύριο πάλι Harry Potter. Αύριο πάλι Harry Potter. Λοιπόν. Κάτσε ρε. Έχω μπερδέψει τις μέρες. Τι λέω. Ναι, εντάξει. Α, οπότε Τρίτη πρωί ξεκινάει ο διαγωνισμός. Τα έχω παίξει. Λογικό μου ακούγεται. Συμπληρώσαμε 3 ώρες ASMR stream. Λογικό μου ακούγεται. Τέλος πάντων, κάνε σε follow στο Instagram και θα τα βρεις όλα εκεί. Όλα εκεί, όλα εκεί, εκεί. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Σας αγαπάω. Τα λέμε το Σάββατο εμείς. What? Φεύγεις, θα λείπεις και αύριο. Αυτά δεν μου τα πες. Έλα στο Discord μετά να συζητήσουμε. Δεν μου τα πες αυτά, κύρα. Κερά, το ξέρεις το κερά. Πάει. Όλο από εδώ και από εκεί είναι. Όλο γυρνάει. Λοιπόν, να περάσεις καλά Φανούλα. Να είσαι πάρα πολύ καλά. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έλα. Πάμε να στηρίξουμε τέχνη. Πάμε να στηρίξουμε ένα κοριτσάκι που ζωγραφίζει. Δεν έχει σημασία αν σου αρέσει η ζωγραφική ή όχι. Κάνε follow. Φιλάκια πολλά. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο πάλι Harry Potter. Αύριο είναι Δευτέρα. Καλό μήνα, καλή πρωταπηγιά. Αύριο πάλι 10 η ώρα. Διαβάζουμε ένα κεφαλάκι γρήγορα. Μπαμ, 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 μπαμ. Και Τρίτη Κέρνα. Συνεχίζουμε την Κέρνα. Σας αγαπάω όλους. Είστε όλοι τέλειοι, τέλειοι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας, γεια σας. Καλή νύχτα σας.